Και με στεναχωρείς. Φουρέρα, βάλτε την προς το τέλος γενικώ να μου την βάλετε. Μην ξεκινάει, θέλω κάτι πιο, πιο εύκολο. Λίγο, ξεκινάμε, ναι. Και την Καρμπή. Α, ήταν εξαιρετική στον Ιωχαντή Νικολάου, πάρα πολύ ωραία. Αλλά δεν θέλω να ξεκινάει η κουμπί με Φουρέρα, θέλω να παίζει πιο μετά. Έχω τα δικά μου, τα γούρια μου. Καλή σας ημέρα, αγαπημένοι μου τηλεθεατές. 9 του Φλεβάρι, 10 παρα 8 πρώτα λεπτά και εδώ είμαστε. Πολύ ωραία μέρα έχει σήμερα. Παρασκευή λέει χαλάει ο καιρό. Πέμπτη Παρασκευή θα δείξει. Και χιόνια μέχρι και στις πόλεις. Ωραία. Πραγματικά. Είσαι. Ναι, θα σου πω. Ο λόγος φορά συνέχεια κόκκινα είναι ότι είναι η εβδομάδα του Αγίου Βαλεντίνου. Λοιπόν, και αυτή την εβδομάδα του Αγίου Βαλεντίνου. Προσπαθείς να θυμίσεις κάτι στο Φίλιππο, ε? Όχι, γιατί προσπαθώ να πω στις φίλες, επειδή είμαστε κλεισμένες μες στο σπίτι και τα λοιπά, και κάτι θα κάνουμε το Αγίου Βαλεντίνου με τον καλό μας, με τον σύζυγό σας. Βάλτε κοκκινάκια, θα φορώ όλες αυτές τις μέρες κόκκινα, να ξέρετε. Λοιπόν, Κατερινάκη μου, τι φτιάχνουμε σήμερα? Καλημέρα. Σήμερα φτιάχνουμε χοιρινή πανσέτα με τραγανή κρούστα, μήλα και πατάτες μπέικον. Έρε, τι έχει να γίνει σήμερα. Φανταστικά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε να ξεκινήσουμε και θα συνδεθούμε με την Άννα Ζιρδέλη που βρίσκεται στα γυρίσματα της σειράς «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο». Λοιπόν, να πούμε ότι πια έχουμε την αποχώρηση, την οριστική αποχώρηση του Πέτρου Φιλιππίδη και με ανακοίνωση της ΕΡΤ. Άννα μου, πριν συνδεθώ μαζί σου, γιατί θα μας πεις και τις αντιδράσεις των υπόλοιπων ηθοποιών και όλο το ρεπορτάζ, θέλω να πάμε μαζί με τον Γιάννη στη χθεσινοβραδινή συνεδρίαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου. Έλα, Γιάννη. Ακριβώς, Αποστολές. Ήδη εμείς από χθες είχαμε πει ότι το Πειθαρχικό θα αναλάμβανε την πρώτη υπόθεση, που ουσιαστικά είναι η υπόθεση των κατακυλίων της Άννας Μαρίας Παπαχαραλάμπου, της Άννας Μαρίας Παπαχαραλάμπους, της Λένας Δροσάκη και της Πινελόπης Άννας Στασοπούλου. Είχαμε λοιπόν την πρώτη συνεδρίαση. Πάμε να δούμε τι μας είπαν εκεί οι υπεύθυνοι, ο Πασχάλης Τσάρουχος που είναι ο πρόεδρος και εκεί. Και έχω μετά να σας πω και όλες τις εξελίξεις την επόμενη μέρα, τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Μάλιστα, για πάμε να το δούμε. Να σεβαστούμε όλες τις πλευρές. Είναι πάρα πολύ σοβαρά τα ζητήματα αυτά. Δεν είναι αστείο. Θα βγαίνουν επίσημες ανακοινώσεις από το ΔΣ του Σωματείου. Έτσι όπως πρέπει. Οι αποφάσεις πότε θα βγουν? Οι αποφάσεις, επειδή ακούω να συζητιέται και να συζητιέται, θα είναι μετά από 2-3 μήνες για την κάθε περίπτωση. Σε αυτή τη στιγμή συνεδριάζει επάνω το Πειθαρχικό, άρα εσείς παιδιά θα περιμένετε όχι μία μέρα, μπορεί και ένα μήνα. Αυτό έχω να σας πω. Υπάρχει τυπική διαδικασία που θα κρατήσει καιρό. Τώρα αρχίσαμε να ανοίγουμε φακέλους που επίσης δεν μπορώ να σας πω ποιων ονομάτων. Είναι μια πολύ λεπτή ισορροπία που πρέπει να κρατείτε. Αφορά ανθρώπους που δεν μπορούμε να εκθέσουμε πριν αποφανθεί καν η δικαιοσύνη στις περιπτώσεις που θα πάνε στη δικαιοσύνη. Και σε καμία περίπτωση εμείς, σαν Πειθαρχικό Συμβούλιο, δεν έχουμε τη δικαιοδοσία και δεν πρέπει να το κάνουμε, να εκθέτουμε συναδέλφους πριν μάλιστα καν μελετήσουμε τις υποθέσεις τους. Εσείς είχατε μια έτσι αντίθετη άποψη. Είπα ότι δεν ήμασταν ενημερωμένοι σαν παράταξη για τις καταγγελίες που είχαν έρθει στο σωματείο. Σοκαριστικές καταθέσεις, αυτά που διαβάσατε. Πολύ. Τι έγινε σήμερα στο Πειθαρχικό? Συνεδριάσαμε, ανοίξαμε έναν φάκελο, δεν μπορώ να σας πω τίποτα παραπέρα. Θα ενημερωθείτε όταν θα έχουμε τις αποφάσεις μας. Καταλαβαίνω. Η Λέα Καφαντάρη, αυτό που είπε ότι σαν παράταξη δεν είχαμε κάτι. Δεν είχαμε ενημέρωση, εννοεί το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Κομμουνιστικό Κόμμα, ακριβώς. Προφανώς, εγώ αυτό αντιλήφθηκα.
Αυτό, είχε κάνει κάποια ανακοίνωση γι' αυτό. Τι δουλειά έχουν τα κόμματα σε ένα τέτοιο θέμα, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Έχουν σε κάτι λάθος. Βοηθήστε με για να καταλάβω. Εάν ισχύει αυτό, γιατί και εγώ αυτό καταλαβαίνω που είπες. Έγινε μια ανάρτηση της κυρίας Καφαντάρη, που ουσιαστικά είπε ότι εγώ δεν είχα ενημερωθεί επακριβώς για το τι θα πρέπει να συζητήσω. Έχουν απαντήσει όμως, έχουν τοποθετηθεί και ο κύριος Μπιμπίλας και ο Πασχάλης Τσαρούχας και έχουν ισχυριστεί το αντίθετο. Για διαδικασία ή για το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Για τη διαδικασία πιο πολύ. Αν δεν έχει να κάνει το κουκουέ, εγώ έκανα. Εγώ αντιλήφθηκα κάτι τέτοιο. Είναι στην παράταξη βέβαια. Γιατί είπε στην παράταξη δεν είχαμε. Ότι εμείς δεν έχουμε ενημερωθεί σαν παράταξη, εννοείς στο σωματείο. Ακούστε, είναι μια πάρα πολύ ευαίσθητη. Το σωματείο ενημερωμένο πόσο καιρό έχει πόσο. Παιδιά, μια στιγμή να σας εξηγήσω. Είναι μια πάρα πολύ ευαίσθητη στιγμή. Ναι. Γιατί όλη αυτή η καταιγίδα βρήκε το ΣΕΙ μέσα στη φάση του προσπαθούν να κάνουν συλλογικές συμβάσεις οι ηθοποιοί. Συλλογική σύμβαση που δεν υπάρχει. Μάλιστα. Άρα λοιπόν εδώ υπάρχουν προβλήματα τα οποία είναι οι παρατάξεις μέσα στο ΣΕΙ. Ρωτάω, παιδιά, μια ερώτηση. Ναι, όχι, εξηγώ, γιατί δεν έχει να κάνει με την ιστορία των καταγγελιών. Αυτό που Γρηγόρης βασικά. Καλά, εδώ. Εάν μέχρι και εδώ μπλεχθούν κόμματα, είναι νόμο. Για να παίρνουμε όλη φορά ακριβώς. Και να φεύγουμε για τα βουνά. Εδώ είναι πολύ πιο σοβαρό το θέμα. Ακριβώς. Λοιπόν, από εδώ και πέρα, τι γίνεται, γίνει, ποια λοιπόν. Είναι η επόμενη μέρα, και επειδή λοιπόν. Είδαμε και η κυρία Βαγιανού που την είχαμε χθες στην εκπομπή μας είπε ότι δεν μπορώ να πω περισσότερα. Δεν μπορώ και δεν μπορώ. Τι συμβαίνει, τι γνωρίζουμε εμείς. Εμείς έχουμε μάθει όμως ποια είναι η διαδικασία από εδώ και πέρα και μπορούμε να τη δούμε και σε κάρτες που έχουμε ετοιμάσει. Λοιπόν, άνοιξε λοιπόν ο φάκελος. Θα κληθούν να καταθέσουν οι καταγγέλουσες, έτσι σε πρώτη φάση, δηλαδή οι τρεις. Θα διερευνηθεί. Άννα Μαρία Παχαραλάμπου, Σπινελόπη Δροσάκη. Και Ελένα Δροσάκη. Επίσης, θα διερευνηθούν νέες καταγγελίες, διότι όπως σας είπα, έχουν ήδη επικοινωνήσει και τηλεφωνικά και μέσω mail και άλλες κυρίες. Η ερώτηση θέλουν... είναι η εξής. Για τον πασίγνωστο ηθοποιό σκηνοθέτη, για τον οποίο έχουν γίνει συγκεκριμένες καταγγελίες. Πόσες ακόμα καταγγελίες σύμφωνα με τις δικές πληροφορίες υπάρχουν. Είναι πάνω από 15. Είναι πάνω από 15. Μάλιστα. Γιατί ακούγονται και άλλες τρεις, ακούγονται και παραπάνω. Και τηλεφωνικά πολλά και παραπάνω. Μιλάμε για τον ίδιο. Γιατί ο ίδιος ο γνωστός ηθοποιός σκηνοθέτης. Που οι καταγγελίες είναι από την Αναστασοπούλου, την Παχαραλάμπους και τη Δροσάκη. Έλα, Γιάννη μου. Από εκεί και μετά. Θα διερευνηθούν λοιπόν όλες οι νέες καταγγελίες. Πρέπει κάποιες να απευθυνθούν και σε δικηγόρο για να τις στοιχειοθετήσουν. Μετά θα καταθέσει βεβαίως ο πασίγνωστος ηθοποιός. Μπορεί να ακούγεται σαν δικαστήριο. Δεν είναι, αλλά ακολουθούν μια διαδικασία δικαστήριου ακόμα και στο πειθαρχικό. Για την επίσημο όργανο. Έτσι. Θα αξιολογηθούν τα στοιχεία και γι' αυτό ο Πασχάλης Τσαρούχας, ο πρόεδρος του πειθαρχικού, μας είπε ότι η δημοσίευση της απόφασης μπορεί να πάρει και τρεις μήνες. Γιατί πρέπει να γίνει μια σωστή αξιολόγηση και διερεύνηση. Να πούμε ότι μπορεί η αξιολόγηση να χρειαστεί τρεις μήνες για να ακούσουμε το αποτέλεσμα και εμείς και εσείς και τι έχουν αποφασίσει. Όμως ήδη έχουν πάρθει πολλά μέτρα. Εντάξει, ακριβώς. Το βλέπω. Βέβαια. Ακριβώς. Το τελευταίο θα είναι το πειθαρχικό προς αυτά που έχουν γίνει ήδη και θα γίνουν ακόμα. Σωστά. Λοιπόν, πάμε λίγο στην Άννα Ζιρδέλη, η οποία βρίσκεται στα γυρίσματα της σειράς «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο», για να δούμε, με συγχωρείτε, πώς θα αντιδρούν οι ηθοποιοί μετά την ανακοίνωση της οριστικής απομάκρυνσης του Πέτρου Φιλιππίδη. Άννα μου. Καταρίνα, καλημέρα παιδιά. Όπως ακριβώς είπες, βρισκόμαστε ακριβώς έξω από τα γυρίσματα της σειράς της ΕΡΤ «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο», όπου χθες έγινε η ανακοίνωση ότι ο Πέτρος Φιλιππίδης δεν θα βρίσκεται πλέον στη σειρά. Φυσικά τα επεισόδια τα οποία έχουν γυριστεί θα προβληθούν, γιατί αν δεν μπει στη διαδικασία το κανάλι να τα προβάλλει, δεν θα πληρωθεί και ο κόσμος. Μιλάμε για σχεδόν 10 επεισόδια, τα οποία έχουν γυριστεί με εκείνο πρωταγωνιστή. Εντάξει, να το διευκρινίσουμε. Έλα, Άννα μου, συγγνώμη. Ακριβώς. Στα κεντρικά της ΕΡΤ χθες έγινε μία συνάντηση της παραγωγής, της εταιρείας παραγωγής και των υπεύθυνων, γύρω στις 4 ώρες. Αποφασίστηκε λοιπόν ο Πέτρος Φιλιππίδης να μην υπάρχει πλέον στη σειρά. Θα τελειώσουν το ρόλο σεναριακά, χωρίς να θέλουν να τον αντικαταστήσουν και θα μπει ένας νέος ρόλος. Τελείως διαφορετικός από αυτό που έκανε μέχρι τώρα ο Πέτρος. Ωραία, άρα δεν έχουμε αντικατάσταση. Μιλάμε όχι. Τέλος του ρόλου και θα δούνε αν θα Εμείς προσθέσουν κάτι άλλο. Εμείς το είπα και εγώ, αλλά είπα ότι είναι μια φημολογία. Ναι, ναι. Για τον Χρήστο Χατζηπαναγιώτη, κάτι το οποίο, Γιάννη μου, κοίταξε, τελικά δεν υφίσταται. Αυτό δεν ισχύει, γιατί ο Χρήστος Χατζηπαναγιώτης έχει ήδη συμφωνήσει με το Μέγκα για να είναι του χρόνου στη σειρά των Ρέπα Παπαθανασίου, Συμπέθερε από τα Τύρανα. Οπότε, επειδή ο Πλάτωνος πάει για δεύτερη σεζόν, δεν θα μπορούσε να είναι. Ωραία, να ρωτήσω κάτι ακόμα πολύ απλό. Επειδή είναι ένας πολύ σημαντικός ρόλος και ένας πολύ γνωστός και χαρακτηριστικός τοπιός, μήπως θα κάνουν κάτι σεναριακά ώστε να μην υπάρχει καθόλου ρόλος. Όπως ακριβώς το λες, η αλήθεια είναι ότι προσπάθησε να γίνει αντικατάσταση, όμως δεν υπάρχει ηθοποιός αυτή τη στιγμή που θα ήθελε να πάρει το ρόλο του Παρασκευά με όλο αυτό το παρασκήνιο που έχει δημιουργηθεί. Και πρέπει επίσης να σου πω ότι ακόμα και ο Πέτρος Φιλιππίδης ενημερώθηκε γι' αυτό ουσιαστικά χθες το πρωί, λίγη ώρα πριν γίνει η ανακοίνωση. Και ενώ ακούγαμε όλο το Σαββατοκύριακο περί παραίτησης για λόγους υγείας.
ουσιαστικά πρόκειται κανονικά σήμερα έχει γύρισμα. Να συγχαρούμε την ΕΡΤ για τα αντανακλαστικά της. Δεν μας έχει συνηθίσει σε κάτι τέτοιο. Πολύ γρήγορα, πολύ άμεσα πήρε αποφάσεις. Και έχω και μια σωστά αντανακλαστικά. Υπάρχει και κάτι άλλο από την ΕΡΤ που έχει ζητηθεί. Μιας και αφαιρέθηκαν οι ευχές του Πέτρου Φιλιππίδη που βρίσκονταν μέσα στο YouTube της. Πάρα πολύ σωστά και γι' αυτό χρησιμοποίησα τη λέξη την εξαφάνιση του Πέτρου Φιλιππίδη, γιατί αυτό ακριβώς πρόκειται. Δεν μιλάμε ούτε για απομάκρυνση, μιλάμε για κάτι πολύ πιο έντονο, αν θέλετε, από την πλευρά της ΕΡΤ. Και πρέπει να σου πω επίσης ότι έχω και μια καινούργια εξέλιξη. Φέρεται ο Πέτρος Φιλιππίδης να μην συνεχίζει ούτε τη θεατρική του συνεργασία με το Θέατρο Μουσούρη, το οποίο βεβαίως ήταν περίπου 20 χρόνια. Τώρα, το τι ακριβώς θα γίνει, θα το δούμε. Πολύ απλά, ολοκλήρωσε. Ουσιαστικά, το Θέατρο Μουσούρη δεν συνεχίζει τη συνεργασία του με τον Πέτρο Φιλιππίδη. Ούτε σαν σκηνοθέτη, ούτε σαν πρωταγωνιστή. Αυτό τουλάχιστον λέει το ρεπορτάζ. Αυτό τουλάχιστον λέει το ρεπορτάζ. Και ο επιχειρηματίας, ο οποίος είναι ο ιδιοκτήτης του Θεάτρου Μουσούρη, είναι ο κύριος Κάρολος Παυλάκης. Σωστό. Είναι κάτι το οποίο θα ανακοινωθεί προφανώς από εκεί και μετά από τον ίδιο τον επιχειρηματία. Ωραία. Να το πω πολύ ανθρώπινα, γιατί πολύ μιλάμε τώρα με ρόλ, με εκφράσεις όλες, πολύ τέλος πάντων νομικές κτλ. Να το πω πολύ ανθρώπινα. Mm-hmm. Σκεφτείτε λοιπόν ο Πέτρος Φιλιππίδης, λέμε τώρα να πάει με το καλό να ανοίξουν τα θέατρα που το ευχόμαστε όλοι στο ποιούς, να ανέβει στη σκηνή. Μετά από όλα αυτά και από κάτω υπάρχει κόσμος. Ναι. Θα υπάρχει κόσμος. Πες πως υπάρχει. Σκέψου λίγο με το που θα βγει ο Φιλιππίδης. Τι θα γίνει. Θα γίνει. Είναι, αυτό τώρα πρέπει να το σκεφτούμε. Μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να μάθουμε ποια είναι η αλήθεια και ποιο το ψέμα. Εγώ είμαι πάρα πολύ κρίσιμα τα πράγματα. Ακριβώς. Αυτά που λέω. Ναι. Είπα, με βάση αυτά που ακούγονται. Έχεις δίκιο. Σκεφτείτε αυτό. Η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτή τη στιγμή, αυτό θέλω να πω. Κανένας παραγωγός δεν θα ήθελε αυτή τη στιγμή να έχει οποιοδήποτε πρόσωπο που ακούγεται. Γιατί ο κόσμος και κατηγορείται και καταγγέλλεται, γιατί ο κόσμος γενικά είναι λίγο μπερδεμένος. Ο ίδιος κόσμος όμως τους έχει μοιράσει απλόχερα αγάπη. Σωστά. Ναι. Και χειροκρότημα και έχουν πάει στο καμαρίνι και έχουν πάρει αυτόγραφα. Μάλιστα. Είναι και ο ίδιος κόσμος. Ο τελικός αποδέκτης ο κόσμος είναι. Σε αυτό το σημείο να ακούσουμε μία δήλωση που έκανε η Έλντα Πανοπούλου για τον συμπροταγωνιστή εδώ και χρόνια του Πέτρου Φιλιππίδη, τον Παύλο Χαϊκάλη, μετά τα όσα ακούστηκαν από νεαρή ηθοποιό. Μάλιστα. Για τα οποία βέβαια απάντησε ο Πέτρος Φιλιππίδης. Τα σχολιάζει όλα. Παύλος σχολιάζει Χαϊκάλη. Και τη συγγνώμη του κυρίου Παύλου Χαϊκάλη. Για να το ακούσουμε παρακαλώ. Αν στην δική μου αντίληψη είχε υποπέσει σε οποιοδήποτε χρόνο ότι κάποιος δάσκαλος της σχολής μου πραγματοποιεί αυτό το παράπτωμα, όχι απλώς να πλησιάσει με έναν τέτοιον τρόπο σαν αυτά που ακούμε να περιγράφονται από τις συναδέλφους μου, τις άξιες συναδέλφους μου, όχι απλώς να είχε πλησιάσει ένα παιδί με τέτοια... Η πρόθεση στο μυαλό του να υπήρχε, να είστε σίγουροι ότι θα την είχα διαγνώσει και όχι απλώς θα τον είχα απομακρύνει, αλλά θα είχα ίσως και χειροδικήσει απέναντί του. Και μιλάει για τη σχέση καθηγητή-μαθήτρια. Βέβαια. Λοιπόν, να θυμίσουμε ότι η Έλντα Πανοπούλου έχει τη δραματική σχολή Μέλισσα. Βεβαίως, πολλά χρόνια, πάνω από 10 χρόνια ασχολείται ουσιαστικά με αυτό η Έλντα Πανοπούλου και έχει αφιερωθεί στην διδασκαλία και των νέων παιδιών, των νέων φιντανιών, θα μπορούσα να πω, και γι' αυτό είναι ακόμα και τόσο ευαισθητοποιημένη σε αυτό το θέμα. Και τα αγαπάει πάρα πολύ και είναι εξαιρετική σε αυτό που κάνει και πηγαίνει εξαιρετικά η δραματική τη σχολή. Τι να πω, παιδιά, πολύ, πολύ στενάχωρα είναι όλα αυτά. Και πού ακόμα. Και πού ακόμα, κυριολεκτικά αυτό. Και πού είσαι ακόμα, γιατί το τσουνάμι δεν είναι σαν. Παρ' όλα αυτά, το ξαναλέω, δεν έχω πάρει θέση, όμως έχω πει το εξής. Ο Παύλος Χαϊκάλη είχε το θάρρος της γνώμης του και πήρε τηλέφωνο της Χριστίδου και είπε ότι εγώ θέλω να απαντήσω. Ανεξάρτητα από τίποτε άλλο, εντάξει, το τονίζω αυτό. Εάν δεν προκύψει κάτι άλλο, και αντιλαμβάνεστε τι εννοώ, θα συνταχθώ μαζί σου. Λοιπόν. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις είναι μαζί μας ο Παύλος Χαϊκάλη. Α, τέλεια. Και θέλω τέλεια, να ωραία. Ακούσουμε και τον ίδιο. Τέλεια, μας μιλά ζωντανά για όλο και τον ευχαριστούμε πολύ. Γιατί πραγματικά θέλει να δώσει και τις απαντήσεις του, γιατί πέρα από αυτό που έγινε το Σαββατοκύριακο, η κοπέλα ξαναμίλησε, είπε αναλυτικά το τι έχει συμβεί. Οπότε έχει μιλήσει και στο Γιάννη, βέβαια. Έχει δώσει απάντηση. Τέλεια. Οπότε θα ήθελα να ακούσω ακριβώς τι έχει να πει ο Παύλος Χαϊκάλη. Τι ξαναλέω, είχε το θάρρος της γνώμης του, ο ίδιος να πάρει τηλέφωνο. Τέλεια. Και να πει εγώ θέλω να απαντήσω σε αυτές τις καταγγελίες. Και να προσθέσω και κάτι ακόμα. Η κοπέλα ήταν ενήλικη, εντάξει. Φυστά. Ξαναλέω, δεν παίρνω θέση. Αλλά επειδή είχε ακουστεί στην αρχή όταν 17, η κοπέλα ήταν 19. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο στο νομικό ρόλο. Πλαίσιο. Βεβαίως. Λοιπόν, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις, έχουμε πάρα πολλά αποκλειστικά. Πέρα από όλα αυτά, να πω ότι... Ωραία, πάμε στον Παύλο Χαϊκάλη σε πολύ πολύ λίγο.
Και τα υπόλοιπα θα τα δούμε. Να πω ότι θα είναι και ο Χριστέλλος Καταμπάκης στην παρέα μας. Έχουμε πάρα πολλά να σχολιάσουμε για το Survivor, όπως επίσης και τι δήλωνε στο παρελθόν ο τριαντάφυλλος για το Survivor και για το Στέλιο Χανταμπάκη. Και τώρα έχει κάνει μια απίστευτη ανακυβίστηση. Και έχουμε και μια βόμβα με τη Μαριπόζα. Διαφημισούλες, γιατί παίζει να φύγει, να ξέρετε. Σε λίγα λεπτά ξανά είμαστε μαζί. Μην πάτε πουθενά. Είμαστε αγαπημένοι μου τηλεθεατές, επιστρέψαμε 10 και 13 πρώτα λεπτά. Σας έλεγα πριν τις διαφημίσεις ότι θα υποδεχτούμε τον Παύλο Χαϊκάλη. Να καλημερίσω λοιπόν τον κύριο Χαϊκάλη. Καλή σας ημέρα, κύριε Χαϊκάλη. Καλή σου ημέρα, Κατερίνα μου, και σε όλους τους ακροατές. Δεν ήθελα να βγω. Έχω πει ότι δεν θέλω να βγω και αλόγω των έκτακτων καταστάσεων που έγιναν χθες το βράδυ. Και αν δεν επέμενε και τόσο πολύ η Έλενα η Πολυκάρπου, και επειδή σε εκτιμώ, βγήκα για να πω δύο πράγματα. Αν έχετε την καλοσύνη μονάχα να μειώσετε την επιστροφή. Έχω επιστροφή στο αυτοί μου και δεν ακούω καλά. Ωραία. Μειώνουμε την επιστροφή. Σας ευχαριστώ πολύ που είστε σήμερα μαζί μας. Και για να είμαι ξεκάθαρη, κύριε Χαϊκάλη, δεν θέλω να σχολιάσουμε την καταγγελία της κοπέλας, ούτε τη δικιά σου τοποθέτηση, μιας και τα είδαμε και ήταν ξεκάθαρα και όντως είπατε ότι δεν θέλω. Έχουν καταγραφεί από δύο πλευρές. Θέλω να πάμε λίγο στα απόνερα όλες αυτές. Δεν ήταν ξεκάθαρα. Δηλαδή. Δεν ήταν ξεκάθαρα, γιατί ενώ μίλησα ξεκάθαρα, δεν εκτιμήθηκε τίποτα από όλα αυτά που είπα. Και παρουσιάστηκε ως ότι έχω τελέσει την πράξη στο τηλέφωνο. Ενώ έχω δώσει άλλες διευκρινήσεις, οι οποίες φαίνεται δεν έγιναν κατανοητές. Θέλετε να το πείτε αυτό, κύριε Χαϊκάλη, να το επαναλάβετε? Βεβαίως, να το επαναλάβουμε λοιπόν. Εγώ είπα δεν ακυρώνω το λόγο της κοπέλας για να μην θεωρηθεί ότι προσβάλλω κάποιον, επειδή ουσιαστικά ο καταγγέλων αυτή τη στιγμή στη συνείδηση του κόσμου έχει πάντοτε δίκιο. Δεν θα μπορούσα να πω χιλιάδες πράγματα. Ότι είναι τρελή, ότι το κάνει για δημοσιότητα, ότι αυτό και τα. Όχι. Είπα λοιπόν να οριοθετήσουμε και να φωτίσουμε τα γεγονότα. Με κατάγγελη κοπέλα ότι ξαφνικά εγώ αυτά που επικαλούμενος ως υπερασπιζόμενος στις γυναίκες οι οποίες έχουν δεχτεί κανονικά τα έχει υποστεί ίδια. Και ρωτώ, ποια ήταν τα σημεία? Ούτε ότι τις έκανα χειρονομίες, ούτε ότι την απήγησα, ούτε το ένα ούτε το άλλο. Και πάμε στο τηλέφωνο. Στο τηλέφωνο είπα υπάρχουν δύο εκδοχές. Ή έχω τελέσει την πράξη, που σημαίνει ότι θα μπορούσε να μου κλείσει το τηλέφωνο, ή ότι ουσιαστικά λόγω ότι ήμουν αρνητευμένος, απλώς εξέθεσα την ερωτική μου διάθεση. Κύριε Χαϊκάλη, επειδή δεν έχουμε την κοπέλα μαζί μας, αν με επιτρέπετε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θέλω να μεταφέρει ο Γιάννης την συνομιλία που είχε μαζί της. Κοιτάξτε, επειδή εμείς μιλήσαμε μαζί της, δεν θέλει βέβαια να βγει δημόσια, ουσιαστικά αυτό που μας είπε. Εκείνη επιμένει και είπε κιόλας ότι ουσιαστικά υπάρχουν, δεν ξέρω αν έχετε απαντήσει σε αυτό ήδη, ότι υπάρχουν και άλλες κοπέλες. Αυτό το είπε και στην πρώτη της συνέντευξη. Ωραία, όχι, γιατί ακούστε, όποιος έχει υπάρχει, ας κάνει μια καταγγελία στο σωματείο, γιατί μέχρι στιγμής εγώ σταυρώνομαι για πράγματα τα οποία δεν είμαι κατηγορούμενος. Εγώ φωτογραφήθηκα και βγήκα γιατί δεν φοβάμαι, επειδή να μπροστά για να εκτεθώ στον κόσμο. Δεν έχει κατατεθεί καταγγελία για τον κύριο Χαϊκάλη, μας το έχει επιβεβαιώσει και ο Σπύρος Μπίλας. Σωστά. Κύριε Χαϊκάλη. Εγώ σταυρώνομαι για κάτι το οποίο δεν υπάρχει. Αφήστε με να μιλήσω, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Αφήστε με να μιλήσω όμως. Δεν υπάρχει καταγγελία λοιπόν. Εγώ αυτή τη στιγμή σταυρώνομαι από τα μέσα για κάτι το οποίο, για κάποια πράγματα τα οποία δεν υπάρχει καταγγελία. Γυρίκα ευθαρσός να αναφέρω χωρίς να θέλω να προσβάλλω κανέναν. Και τα περισσότερα μίντια επίσης παρουσιάζουν μια άλλη ιστορία, ένα προφίλ. Το οποίο το έχει μια κυρία, η οποία δεν εμφανίζεται πουθενά. Λέει πράγματα τα οποία δεν στέκουν, ότι το βίντεο είναι τωρινό και ότι σατιρίζω με τον Πέτρο τις κακοποιημένες γυναίκες. Το βίντεο αυτό είναι παλιό, από θεατρική παράσταση. Είναι το 2018. Και λέει η κυρία, όταν το είδα... Βέβαια είναι εκτός αυτής της ιστορίας, κύριε Χαϊκάλη, στο βίντεο. Επειδή θέλω να πω κάτι, ότι αυτή τη στιγμή βομβαρδίζομαι εγώ από μια σταυρώνομα και διασύρωμαι για κάτι το οποίο δεν μπορώ εγώ να το διαχειριστώ. Δηλαδή, ένα πράγμα το οποίο είναι κολλάζ μόνο κάποιων πραγμάτων, τα οποία δεν αποτελούν ποινικό αδίκημα, δεν είναι τίποτα, και στο οποίο εγώ πρέπει να απαντήσω για μια κυρία η οποία έχει ανεβάσει φωτογραφία με το κιλοτάκι της στο μπάνιο και εγώ πρέπει να απολογηθώ.
Έχουμε τρελαθεί τελείως δηλαδή. Αυτό κύριε είναι Χαϊκάλη, δικό της θέμα, κύριε Χαϊκάλη. Συγγνώμη, Γρηγόρη μου. Κύριε Χαϊκάλη, το τι κάνει η συγκεκριμένη κυρία είναι δικό της θέμα. Επειδή είναι ερωτήσεις. Είναι κάτι άλλο. Κύριε Χαϊκάλη, ξέρετε τι γίνεται με τον κόσμο και γιατί έχει τρελαθεί. Διότι εσείς ήσασταν καθηγητής αυτής κοπέλας, που σημαίνει από θέση ισχύως. Και αυτή η κοπέλα ήταν μια μαθήτριά σας, που στα μάτια της φαντάζατε ως κάτι πολύ, πολύ μεγάλο. Και το ίδιο είπε και πριν λίγο και η Έλντα Πανοπούλου, κύριε Χαϊκάλη, αν το ακούσατε. Μάλιστα. Ότι αν συνέβαινε σχολή μου, θα χειροδικούσα, είχε πει. Θέλετε να μου το σχολιάσετε αυτό. Αν έκανα δηλαδή τι. Αν έκανα τι. Συγγνώμη, φλερτάριζα μια μαθήτρια διακριτικά. Ή ουσιαστικά εσείς το θεωρείτε, Χαϊκάλη, ηθικό. Αυτό που λέτε, ακόμα και αν δεν έχει τελεστεί καμία πράξη, θεωρείτε ηθικό ο δάσκαλος, ο οποίος έχει πολύ συγκεκριμένο ρόλο στο μαθητή και σπουδαστή, να είναι αυτός που είναι ερωτευμένος και φλερτάρει το μαθητή ή τη μαθήτρια, ακόμα και αν είναι 19 χρονών. Να απαντήσω, κύριε είναι Χαϊκάλη. Ηθικό. Κύριε Χαϊκάλη. Ναι, ναι, προσπαθώ να κατανοήσω το μέγεθος των πραγμάτων, είναι ηθικό. Εγώ εξήγησα εάν αυτό υπάρχει. Και είχε επίπτωση στη ζωή μιας μαθήτριας σε σχέση με τη δουλειά που έκανα. Αυτό είναι ένα άλλο πράγμα και εσείς το πάτε αλλού. Εντάξει, καταλαβαίνω ότι δεν μπορώ να βρω. Ο κύριος Χαϊκάλης, για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, ξεκαθάρισε ότι πέρα από τη σχέση καθηγητή-μαθητή υπάρχει και η σχέση άντρα-γυναίκα. Εκεί αυτό που σχολιάστηκε πολύ αρνητικά, κύριε Χαϊκάλη, όμως, είναι το άντρας παλαιάς σκοπής. Διαβάζοντας σήμερα ένα κείμενο της κυρίας Ακρίτας, είπε συγκεκριμένα ότι έτσι όπως το είπατε, ουσιαστικά αυτό το μεταφράζει ως άντρας παλαιάς ντροπής. Μάλιστα. Ευχαριστώ λοιπόν την κυρία Ακρίτα, την οποία την ξέρω τόσα χρόνια, που τώρα που είμαι σε μια δύσκολη φάση μου δίνει μια κλωτσιά για να πάω ακόμα παρακάτω. Την ευχαριστώ πάρα πολύ και δεν της κρατάω καμία κακία. Τη σέβομαι και την εκτιμώ και την αγαπάω πολύ και κρατάω απλώς μια πίκρα μέσα. Πάντως ήταν μια αντικείμενη εκφράση. Μήπως τα μοιάζει τη στιγμή σας, κύριε Χαϊκάλη. Γιατί ένας άντρας παλαιάς σκοπής σημαίνει ότι ξέρει πώς φέρεται στις γυναίκες, ξέρει τα όρια του και επίσης ξέρει και τα όρια που του αφήνουν οι άλλοι. Άρα τι εννοείτε, ότι η συγκεκριμένη γυναίκα που σας κατήγγειλε με αυτόν τον τρόπο ξεπέρασε και εκείνη τα όρια, άρα σας έδωσε το πράσινο φως. Όποιος λοιπόν λέω αυτή τη φράση και ερμηνεύω αυτό το οποίο είπα. Αυτή τη φράση δηλαδή γιατί σημαίνει ένας άντρας παλαιάς σκοπής. Δεν θέλω να πω σε λεπτομέρειες. Όποιος καταλαβαίνει τι σημαίνει άντρας παλαιάς σκοπής. Είναι κατανοητό. Όποιος θέλει να το κοροϊδέψει, να το πει. Κοιτάξτε, δεν θα γίνω πορά, Κατερίνα μου. Σου ζητάω συγγνώμη. Εγώ βγήκα γιατί επέμενε η Έλενα και νόμιζα ότι θα μπορεί κάποιος να με καταλάβει. Γιατί δεν με καταλαβαίνει. Για αφήστε με δύο λεπτά. Αφήστε με δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξεκαθαρίσαμε από την αρχή, κύριε Χαϊκάλη. Κύριε Χαϊκάλη. Με συγχωρείτε, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Ούτε δικαστήριο κάνουμε εδώ, ούτε τίποτα. Όχι, δικαστήριο κάνουμε. Όχι, ξεκαθαρίζουμε. Κανένα. Εγώ σας μιλάω για τη δικιά μου εκπομπή. Αυτή λοιπόν την πράξη που ήταν σαν άντρα. Επάνω σε μια κοπέλα 19 χρονών, ότι τη φλερτάριζα, ζήτησα δημόσια συγγνώμη. Μάλιστα. Ούτε αυτό έγινε κατανοητό. Και το κρατάμε και το σταματάμε εκεί. Αλλά να ξέρετε, λοιπόν, κύριε Χαϊκάλη, το είπαμε από την αρχή εμείς εδώ. Και από την αρχή λέμε ότι τουλάχιστον ήταν τίμα από την πλευρά σας που βγήκατε, απαντήσατε, ξεκαθαρίσατε, δεν κρυφτήκατε πίσω από το δάχτυλό σας. Λοιπόν, καταλαβαίνω ότι είστε πάρα πολύ δύσκολα ψυχολογικά. Απλά μία ερώτηση που θέλω να σας κάνω, σας παρακαλώ. Εσείς. Θέλετε να στραφείτε νομικά για να προστατευτείτε, ενδέχεται να κάνετε κάτι τέτοιο αυτή τη στιγμή. Σε πάνω σε ποιον. Σε βάρος της καταγγέλου σας ή... Όχι, η καταγγέλουσα πρέπει να κάνει καταγγελία. Η καταγγέλουσα πρέπει να κάνει καταγγελία. Νομικά, μάλιστα. Και να το πάει νομικά και βεβαίως εκεί θα απαντήσω. Εγώ τα έχω πει δημόσια. Εφόσον δεν υπάρχει επίσημη καταγγελία, δεν μπορεί να κάνει κάτι νομικά. Έχει δίκιο. Εντάξει, δεν υπάρχει έτσι. Λοιπόν, από εκεί πέρα. Να ζητήσω, επειδή ξέρω ότι είστε σε δύσκολη θέση, κύριε Χαϊκάλη, με όλα αυτά που συμβαίνουν στο θέατρο, να ζητήσω και ένα σχολείο σας για αυτά που συμβαίνουν και με την ουσιαστικά απομάκρυνση του Πέτρου Φιλιππίδη από την ΕΡΤ. Όχι, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν πρέπει για συναδέλφους. Υπάρχουν νομικές διαδικασίες. Το σωματείο φαίνεται άψογα αυτή τη στιγμή και τελειώνει όλες τις διαδικασίες. Και θα το σεβαστώ και δεν θα βγω εγώ να κάνω κανένα σχόλιο. Σας ευχαριστώ και νομίζω ότι. Εμείς ευχαριστούμε, να γίνω κατανοητό. Φαίνεται ότι δεν έγινα κατανοητό. Εντάξει, δεν πειράζει. Όχι, γίνεται απόλυτα κατανοητό. Κύριε Χαϊκάλη, εδώ δεν είμαστε δικαστήριο και είμαι πάρα πολύ ευγενικό άνθρωπο. Σας σέβομαι πολύ όλα αυτά τα χρόνια τη πορεία σας και αυτό που έχω γνωρίσει εγώ από κοντά είναι πάντα ένα άνθρωπο πολύ αξιόλογο και ευγενή. Επειδή λοιπόν για να κλείσουμε, θα ήθελα να πω κάτι. Σε όλα τα μέσα βλέπω ο πρώην υπουργό
κοινωνικής ασφάλισης. Ο πρώην υπουργός κοινωνικής ασφάλισης. Δεν το βλέπετε. Λοιπόν, δεν είμαι ο πρώην υπουργός κοινωνικής ασφάλισης. Είμαι ένας το οποίο 40 χρόνια στο Σανίδι που μπορώ και κοιτάζω τους συναδέλφους μου στα μάτια. Αυτό είμαι. Λοιπόν, και γι' αυτό βγήκα, γιατί δεν μου αρέσει να φωτογραφίζομαι και να μην βγαίνω δημόσια και να κρύβομαι πίσω από φωτογραφίσεις. Και εγώ ήμουνα και εγώ βγήκα μάλιστα και παραδέχτηκα κάποια πράγματα σε σχέση με τα. Αλλά ήθελα να διαφωτίσω την ουσία των πραγμάτων. Παρεξηγήθηκα, δεν πειράζει. Ας έχει ο Θεός καλά όλο τον κόσμο. Ευχαριστώ αυτούς που με στηρίζουν και ευχαριστώ και αυτούς και δεν κρατάω κακία που θέλουν να νομίζουν ότι είμαι ελέφαντας. Δεν πειράζει, ας τους έχει ο Θεός καλά. Έχω εμπιστοσύνη στο Θεό και στο δίκαιο των πραγμάτων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε, κύριε Χαϊκάλη. Ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα. Αν μου επιτρέπετε, έχω μια είδηση τελευταία στιγμή για τη σειρά Χαίρετε μου το Πλάτωνο. Μου ήρθε μόλις μήνυμα που λέει ότι θα μπει κάποιος ο ηθοποιός που θα κάνει τον αδελφό του Παρασκευά. Mm. Έχει ήδη ξεκινήσει η συγγραφική ομάδα και γράφει το ρόλο λοιπόν του αδελφού. Μάλιστα. Θέλω να μείνουμε λίγο στον Παύλο Χαϊκάλη. Θα μας τα πείτε πολύ λίγο. Σε αυτά που είπε, σας παρακαλώ λίγο και μετά πάμε. Αρχικά δεν ήθελα να σχολιάσει τίποτα για τον Πέτρο Φιλιππίδη και για τον αδέλφο. Είπε ότι το σωματείο κάνει εξαιρετική δουλειά, οπότε το άφησε εκεί. Όλοι. Για το νομικό κομμάτι. Τον ρωτήσαμε λοιπόν αν θα κάνει κάποια καταγγελία. Και αυτό που είπε είναι ότι δεν μπορώ να κάνω καταγγελία εφόσον δεν υπάρχει καταγγελία. Δεν μπορώ να κινηθώ νομικά να κάνω κάτι εφόσον δεν υπάρχει επίσημη καταγγελία. Κοίταξε. Επιβεβαιώνουμε λοιπόν, μας το είπε και ο Σπύρος Μπιμπίλας, ότι επίσημη καταγγελία προς το παρόν μπορεί να γίνει, δεν ξέρουμε. Μπορεί να έχει γίνει και να μην την έχουν ανοίξει. Μην έχει ανοίξει ο φάκελος. Νομίζω πάνω κάτω ξέρουν για ποιους ηθοποιούς είναι. Αυτό είχα αντιληφθεί. Δεν υπάρχει προς το παρόν. Χαϊκάλη. Δεν υπάρχει καταγγελία, να το πούμε. Όχι, λοιπόν, από τις πληροφορίες που έχουμε, δεν υπάρχει επίσημη καταγγελία προς το παρόν. Αν θα υπάρξει Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, θα το δούμε. Αλλά προς το παρόν δεν υπάρχει κάτι. Εδώ βλέπουμε πάντως ότι έχει ακολουθήσει έναν εντελώς άλλο δρόμο. Ότι θα βγω, θα τα πω, θα υποστηρίξω αυτά που λέω και ας δει ο κόσμος εγώ είμαι. Και θα μπορούσε βεβαίως να μπει και στη διαδικασία του να καταθέσει μία μήνυση και μία αγωγή για συκοφαντική δυσφήμιση. Κάτι που δεν έχει κάνει. Πάντως στο δικό μου μυαλό το άντρας παλιάς κοπής είναι εντελώς άλλο από την περιγραφή. Ήταν λάθος. Εγώ είπα από εκεί πέρα όμως. Το ρωτήσαμε. Λοιπόν, ας το αφήνουμε, το αφήνουμε εδώ. Από εκεί πέρα και εμείς οφείλουμε, όπως καταλαβαίνετε, όπως οποιονδήποτε και αν έχουμε εδώ στην Ελλάδα. Να είμαστε πάρα πολύ ευγενικοί και να δώσουμε δημόσιο λόγο. Σωστό, σωστό. Λοιπόν, Γιάννη μου. Πάμε στο άλλο το πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Για μένα αυτό είναι το πάρα πολύ. Όλα είναι σοβαρά, αλλά αυτό είναι σοκαριστικό. Στην καταγγελία λοιπόν, το αγόρι τότε αυτό τελικά δεν ήταν 19, ήταν 15 ετών. Είναι άλλη περίπτωση. Είναι άλλη περίπτωση. Μάλιστα, άλλη περίπτωση. Εντάξει. Δεύτερο. Το αγόρι λοιπόν αυτό, δεύτερο αγόρι, το οποίο εκείνη τη νύχτα έπεσε, βλέπουμε και το εξώφυλλο της Εσπρέσο, στα νύχια του γνωστού σκηνοθέτη. Γιάννη μου, έχεις μιλήσει με αυτό το αγόρι? Έχω μιλήσει. Μίλησα μέσω των social media. Μου έστειλε το ίδιο πρόσωπο, μου έστειλε κάποιο μήνυμα. Εννοείται ότι του είπα ότι αν θα ήθελε να βγει στην εκπομπή να μιλήσει, μου είπε ότι θα μιλήσει εκεί που πρέπει. Δηλαδή, μιλώντας βεβαίως στον εισαγγελέα, στη δικαιοσύνη, εκεί που στους αρμόδιους φορείς. Μου ζήτησε όμως, και γι' αυτό και το κάνω, να μεταφέρω ένα μήνυμά του. Διότι όταν κάποιο παιδί είναι ανήλικο, πολλές φορές, και αυτό είναι το πολύ μεγάλο πρόβλημα, κατηγορεί τον εαυτό του ότι αυτό φταίει για όλα αυτά που συμβαίνουν. Μου ζήτησε λοιπόν, και έχω λίγο συναισθηματική φόρτιση που το λέω, να μεταφέρουμε σε όλα τα παιδιά που μπορεί να είχαν μια ανάλογη εμπειρία. Και θέλω να δούμε λίγο το μήνυμά του. Πάμε να το δούμε. Ναι, πάμε λίγο να το δούμε και θα σας πω μετά και τι άλλα μου είπε. Αν υπάρχουν ανήλικα θύματα, να ξέρουν ότι δεν φταίνε. Ασχέτως με τη σεξουαλική τους ταυτότητα, να πάνε στον εισαγγελέα. Δεν γίνεται δουλειά από τη τηλεόραση και τα social. Οι καταγγελίες πρέπει να γίνονται επίσημα. Μόνο αγάπη δώστε, παιδιά, και συμπαρασταθείτε μας. Το έχουμε ανάγκη. Δώστε το μήνυμα για να μιλήσουν όσοι έχουν εμπειρία ως ανήλικοι. Είναι σοκαριστικό αυτό που λέει το παιδί. Λοιπόν, αυτό που ουσιαστικά μου είπε στη συνομιλία που είχαμε, που εννοείται δεν μπορώ να σας τη μεταφέρω, είναι ότι για πάρα πολλά χρόνια, γιατί το παιδί αυτό έχει μεγαλώσει από τότε πολύ, κατηγορούσε τον εαυτό του. Είναι πάνω από 30. Πάνω από 30 δεν είναι, είναι σχεδόν 25 χρόνια. Είναι πόσα χρόνια είναι το περιστατικό. Ο ρεπορτάζ λέει το περιστατικό είναι. Εγώ μιλάω για την εμπειρία που είχα εγώ, Χρύσλα μου. Είναι πάνω από 30. Για όποιον έχει το θέμα μιλήσει, δεν ξέρω ποιο λοιπόν, το ξέρει καλύτερα. Αυτό λοιπόν που μου είπε είναι ότι για πάρα πολλά χρόνια κατηγορούσε τον εαυτό του ότι το παιδί αυτό φταίει για όλο αυτό που συνέβη. Αυτό το είχε περάσει από το μυαλό, ότι αναγκάστηκε να κάνει ψυχοθεραπεία για να μπορέσει να το ξεπεράσει και ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια μπόρεσε να πει ότι ξέρεις κάτι. Όχι, δεν ήταν δικό μου το λάθος. Δεν μπορούσα εγώ εκείνη τη στιγμή στην ηλικία που ήμουν να καταλάβω το τι συνέβαινε. Εγώ θέλω να πω κάτι. Επειδή μας ακούνε και νέα παιδιά και ανήλικα παιδιά. Και γονείς. Μιλήστε με τους γονείς σας. Έτσι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Ακόμα
Ο γονιός του ήταν συνεργάτης του σκηνοθέτη. Στη συγκεκριμένη περίπτωση που βλέπουμε εδώ. Γιάννη μου, ισχύει. Λοιπόν, αφήστε με λιγάκι να σας εξηγήσω κάτι. Εγώ τώρα αυτό το γνωρίζω και εγώ πέφτω από τα σύννεφα. Λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Γιατί πρόκειται για πολλές καταγγελίες. Έχουμε ακούσει μία για 19χρονο, μία για 15χρονο. Εδώ, Γιάννη μου. Λοιπόν, αυτό λοιπόν θέλω να σας πω. Ότι τα παιδιά πολλές φορές δεν μιλούν ούτε στους ίδιους τους γονείς τους. Αυτό το καταλαβαίνουμε, γιατί δεν... Ο σκηνοθέτης... Ήταν συνεργάτης ο πατέρας του συγκεκριμένου παιδιού ήταν ακριβώς. Ήταν συνεργάτης του συγκεκριμένου. Για εγώ δεν μπορώ να μεταφέρω κάτι που μου έχει πει να μην μεταφερθεί. Δεν μπορώ να σας πω κάτι είναι τη συνομιλία που έχω δει. Εμείς μιλάμε για την περίπτωση αυτή που βλέπουμε τώρα. Το έχετε διαβάσει. Λοιπόν, έχουμε διαβάσει το ρεπορτάζ. Η συγκεκριμένη καταγγελία που φιλοξενεί και εσπρέσο στο πρωτοσελίδο της μιλάει για το συγκεκριμένο αγόρι που στα 15 του έπεσε θύμα του συγκεκριμένου σκηνοθέτη. Μέσα σε όλα λοιπόν πρέπει να αναφέρουμε ότι πληροφορίες λένε ο πατέρας του συγκεκριμένου 15χρονου που ήδη έχει απευθυνθεί στην εισαγγελία ήταν συνεργάτης του πασίγνωστου σκηνοθέτη. Έτσι ακριβώς όπως και το 15χρονο παιδί, παύλα γιος του συνεργάτη, ακριβώς, πήγαινε μαζί με τον μπαμπά και ο σκηνοθέτης... Ο σκηνοθέτης λοιπόν βρήκε την ευκαιρία σύμφωνα με το ρεπορτάζ και γράπωσε το 15χρονο αγοράκι. Το παιδί του συνεργάτη του. Το παιδί του συνεργάτη. Οποιοδήποτε παιδί, αλλά... Είναι, αυτό είναι που κατατέθηκε χτες το μεσημέρι στην εισαγγελία Αθηνών. Αυτό ακριβώς είναι το θέμα. Και εγώ άκουσα χθες για ένα σκηνοθέτη ότι κάποιος μπαμπάς κινήθηκε απειλητικά εναντίον του πριν από πάρα λίγο καιρό. Ναι, ναι. Ισχύει αυτό, Γιάννη? Έχει ακουστεί ισχύει, πάρα ισχύει, πολύ αυτό, βεβαίως. Προφανώς, λοιπόν, αυτή είναι μια ιστορία γνωστή που ευτυχώς, έστω και αργά, έστω και τώρα, ανοίγουν τα στόματα και ανοίγουν τα στόματα από ανήλικα παιδιά, ανήλικα αγοράκια που κακοποιήθηκαν βάναυσα και σεξουαλικά και κακοποιήθηκαν από ένα σκηνοθέτη που μπροστά τους φάνταζε ως ένα ίδωλο, ένα ιερό τέρας που θα τους ανοίξει το δρόμο για να πετύχουν τον ιερό. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι με έχει σφίξει με στομάχι πραγματικά. Άσε, ναι, Κατερίνα. Δεν υπάρχει. Έχω τάσει για εμετό. Ακούστε με λίγο, γιατί με αυτά τα θέματα όλες αυτές τις μέρες ήμουν εδώ και δυσκολεύομαι πραγματικά και να τα παρουσιάσω. Γιατί δεν μπορώ. Αλήθεια σας λέω, δεν μπορώ. Με δυσκολεύουν πάρα πολύ. Και με δυσκολεύουν πάρα πολύ γιατί δεν μπορώ να τα πιστέψω. Και γιατί αυτοί οι συγκεκριμένοι άνθρωποι, οι οποίοι κατηγορούνται τώρα και. Τέλος πάντων, δεν έχουν ονόματα. Τόσα χρόνια έχουν το απίστευτο. Respect, περνάμε από δίπλα τους όλοι και μας φτύνουν. Είναι ένα συγκεκριμένο γκέτο και μια συγκεκριμένη κλίκα που τους προσκυνάνε οι πάντες, τους έχουν θεοποιήσει και αυτοί οι άνθρωποι έχουν κάνει αυτά τα τέρατα σε αντίλικα παιδάκια. Με πιάνει σφίξιμο στομάχι και δεν είμαι γονιός, αλλά πραγματικά. Αν ήμουνα και αν με έφερε να βρει τον κόσμο και φτάσει στα μικρή υποψία ότι έχουν κάνει αυτό το πράγμα στο παιδί μου, με τα ίδια μου τα χέρια θα το πιάσω. Λοιπόν, δεν θέλω να το σχολιάσω, παιδιά, σας μιλάω ειλικρινά. Δεν το θέλω πια αυτό το θέμα. Δεν θέλω. Η δικαιοσύνη λοιπόν έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης. Αυτό θα το δούμε. Εννοείται να τους κλείσουν μέσα. Δεν πιστεύω να έχουν παραγραφεί κι αυτά. Εννοείται να τους κλείσουν μέσα. Να σας εξηγήσω κάτι. Πρέπει να είναι δίπλα. Η δικαιοσύνη θα πρέπει να αποφασίσει να ασχοληθεί με το θέμα. Αυτή τη στιγμή έχουν κατατεθεί δύο μηνύσεις. Η δικαιοσύνη θα κάνει τέλεια τη δουλειά της. Περίμενε. Για μας λέω τώρα. Αν αποφασίσει ο εισαγγελέας ότι θέλει να ξεκινήσει και να κάνει προανακριτική, δεν σημαίνει ότι αυτόματα όλα έχουν πάει στο δικαστήριο. Δηλαδή μετά από όλα αυτά θα υπάρχει έστω και ένας εισαγγελέας που θα πει δεν με αφορά το θέμα, έλα μωρέ τι έγινε. Οι δικηγόροι των θυμάτων, νομικό πλαίσιο, αγάπη μου, οι δικηγόροι των θυμάτων αυτή τη στιγμή περιμένουν να δουν την αντίδραση του εισαγγελέα. Λοιπόν, αν θα τους φωνάξει ο εισαγγελέας θα ξεκινήσει προανακριτική. Και διάβασα την εφημερίδα, μου είπε δεν υπάρχει. Δεν μπορούσα να φάω. Διάβασα την εσπρέσο. Διάβασα τις κατηγορίες του 19χρονου ακριβώς όλα αυτά που έλεγε με το όργανα γυμναστικής, με όλες αυτές τις αντιχειαστικές λεπτομέρειες. Με είχε πιάσει το στομάχι μου, ήθελα να κάνω εμετό, ζαλίστηκα, δεν ήμουνα καλά και ήθελα να βρω αυτό το παιδί και να πάω να το πάρω μια αγκαλιά και να πω ρε γαμώ το γιατί δεν ήμουν και το παιδί αυτό τα 19 χρονών. Λοιπόν, δεν θέλω να το σχολιάσω, αλλά σας μιλάω ειλικρινά, δεν μπορώ. Αλλάζω θέμα και γενικότερα δεν ξέρω αν γίνεται, αλλά όλοι γι' αυτό ενδιαφέρονται, να μην το παίζουμε και καθόλου. Λοιπόν. Ναι, είναι πολύ ομό. Παπαναγία μου. Αλλάξουμε τελείως θέμα. Δεν γίνεται. Είσαι και πατέρας, κατάλαβες, και με αυτά όλα. Καλημέρα σας. Σε πιάνει και σαν το στομάχι. Καλημέρα σας. Γεια σου, αγάπη. Τώρα να βγαίνω εγώ μετά από τέτοιο θέμα. Έχεις και παιδιά. Ας πούμε ότι πάμε να το αλλάξουμε λίγο, γιατί είναι όντως πολύ στενάχωρο. Καλημέρα, Στέλιο. Θα το αλλάξουμε όλο. Ναι. Νομίζω ότι κι εγώ σήμερα είμαι εδώ, βάρινε η διάθεσή μου, η ψυχολογία μου. Είσαι και πατέρας, έχεις και παιδάκια. Έχεις δύο παιδάκια και εσύ και θα το καταλαβαίνεις τώρα τι είναι όλο αυτό. Λοιπόν, θα αλλάξουμε θέμα, Στέλιο. Γιατί ξέρω ότι και σε ένα στεναχωρεί και σε εξοργίζει όλο αυτό.
Δεν έχεις νιώσει ποτέ άσχημα στη δουλειά σου όλα αυτά τα χρόνια, ε? Μίλα τώρα. Όχι σε σημείο που να μπορώ να τοποθετηθώ δίπλα σε όλες αυτές τις καταστάσεις που συμβαίνουν, οπότε δεν έχω να πω κάτι. Μάλιστα. Στέλιο, έλα, το έχω ζήσει τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει. Ξέρω ότι ο Στέλιος ήταν ένα παιδί το οποίο έχει ακούσει πολλά, έχει δεχτεί πολλά. Για bullying λες, για άλλο. Δεν μιλάω για bullying, μιλάω και για παρενοχλήσεις. Εγώ το ξέρω. Αν θες να το πεις, το λες, αλλιώς εγώ δεν θέλω να επέμβω. Αυτά τα θέματα που συζητούσατε προηγουμένως είναι πολύ πιο σοβαρά για ναι, τα δικά μας τα θέματα. Σίγουρα είναι ένα πολύ δυνατό θέμα αυτό που πήγε να πει πριν ο Θοδωρής, ότι... συγγνώμη. Ότι όταν κάποιος έχει δύναμη, είναι κακό να τη χρησιμοποιεί στη δουλειά του, γιατί όλοι σεβόμαστε και είμαστε και λίγο πιο επιφυλακτικοί όταν θέλουμε μια δουλειά, όταν προσπαθούμε να ανεβούμε σε ένα χώρο. Οπότε κάπως αγχώνει αυτό και ίσως νομίζεις ότι είναι το σωστό. Αλλά εντάξει, υπάρχουν πάμε και πιο αδύναμοι άνθρωποι. Τέλος πάντων, πάμε να αλλάξουμε. Λοιπόν, θα πάμε στο Survivor και σε ευχαριστώ πολύ πάμε, που είσαι σήμερα. Πάμε, Κατερίνα μου, δεν με αφήνεις να ηρεμήσω με το Survivor. Δηλαδή. Και του λέω, έλα δε στην εκπομπή, έλα σε παρακαλώ στην εκπομπή. Έλα να μας τα πεις. Τρέχει πάρα πολύ με αυτό το Solarium και του λέω, έλα στην εκπομπή και να ανοίξουν μετά. Είστε ανοιχτά. Είμαστε ανοιχτά, ξανακλείνουμε. Ξέρω εγώ, και εμείς ζούμε στο άνοιξε κλείσε. Είστε ανοιχτά Δευτέρα με Παρασκευή και κλείνετε Σαββατοκύριακο. Ναι. Γιατί και εγώ κάνω ένα σολάριο, ξέρεις, μέσα στη βδομάδα. Θα έρθω σε ένα τώρα. Πού είσαι, στην περιοχή. Ναι, Ιωνία και Φιλαδέλφια, δύο. Έτσι. Ωραία. Θα έρθω στη Φιλαδέλφια. Θα μιλήσουμε μετά για το πότε να κλείσει το ραντεβού. Ωραία. Λοιπόν, πάμε μέχρι τον Άγιο Δομήνικο που είναι όλοι κατά μου. Τον Άγιο Δομήνικο που είναι υπέροχα. Τι καθά ήταν αυτό ο χθεσινό. Καλά, έχουμε να πούμε πολλά για τον Τριαντάφυλλο, για όλα αυτά που είχε πει για σένα τότε, για αυτά που ξαναβγήκα στη δημοσιότητα τώρα. Έχουμε να σχολιάσουμε πολλά. Πάμε να δούμε μαζί λίγο το επεισόδιο. Α πούμε στο χθεσινό καυγά. Πάμε στον καυγά του Κώστα και του Δημήτρη, διότι παιδιά μου ο Κώστα, εντάξει, ξέρουμε ότι γενικά είναι λίγο ξύθυμο, αλλά και ο Δημήτρη έριξε λίγο λάδι στη φωτιά, γιατί αυτό που λέμε οι επιθυμίες ήταν λίγο παραπάνω από το όριο, ήταν στα όρια του χλεβασμού. Και βέβαια, ξέρετε τώρα, κουβέντα στη κουβέντα, κουβέντα στη κουβέντα, κόκκινη και μπλε, γίνανε μαλλιά κουβάρια τα παλικάρια. Πάμε να δούμε τι. Για πάμε να το δούμε και θέλω το σχόλιο του Στέλιου. Ο Δημήτρης ασταμάτητα. Δεν το έχει, δεν το έχει, δεν το έχει. Το χάσε, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Δεν μπορεί, δεν μπορεί. Ίσως και ο Δημήτρης Μακρόπουλος εκεί την ψυχολογική πίεση με τον μπλε τουρμπάνι στο κεφάλι και τρώνεται. Ψυχολογική πίεση εκεί του Δημήτρη Μακρόπουλου μοιάζει να αποδίδει. Εύστοχος ο Πάνος, 3 τότε για τον Πάνο Καλίδη. Εύστοχος ο Κώστας. Πάνος, ενώ ουρλιάζει ο Δημήτρης Μακρόπουλος. Πώς, δεν μπορεί, δεν μπορεί. Λοιπόν, εμείς στην εκπομπή μας φιλοξενήσαμε την κουμπάρα της Σοφίας. Και με πολύ μεγάλο σεβασμό και προσοχή σε αυτά που ρωτήσαμε, από ό,τι καταλάβαμε, η κοπέλα η Σοφία είναι διαζευμένη και υπάρχουν δύο παιδιά αυτή τη στιγμή με τον μπαμπά τους. Ναι. Ο κύριος Βουτσελάς, λοιπόν, είναι μαζί μας για να μας ξεκαθαρίσει ότι από τον Αύγουστο έχει την επιμέλεια των παιδιών αποκλειστικά. Μάλιστα, μας έχει στείλει και σχετικό έγγραφο. Το έχω στα χέρια μου, θα το δούμε. Δεν μπορούμε. Εντάξει, okay, το έχουμε στα χέρια μας. Εντάξει, είναι δικαστικό έγγραφο ούτως ή άλλως. Σύμφωνα με το οποίο η Σοφία έχει συνενέσει εκείνος να έχει την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών. Κύριε Βουτσελά, καλή σας ημέρα. Είναι έτσι τα πράγματα? Κύριε Καινούριο, καλημέρα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Σας ακούμε, κύριε Βουτσελά. Καλημέρα, τι κάνετε. Είναι ακριβώς όπως τα είπατε. Μάλιστα. Γι' αυτό κιόλας έχω μάθει ζωή μου να μιλάω με στοιχεία και με ντοκουμέντα λόγω της εργασίας μου και γι' αυτό κιόλας έστειλα τα χαρτιά να τα δείτε, να το επιβεβαιώσετε. Απλά, ξέρετε τι γίνεται, εμένα αφορμή στάθηκε η χθεσινή σας εκπομπή σχετικά με την συνέντευξη με τη Λέτα Κουπατσιάρη. Αρχικά να σας πω ότι δεν είναι κουμπάρα. Μάλιστα. Είναι απλά φίλη της. Μάλιστα. Μάλιστα. Ναι. Και με ενόχλησε που ισχυρίστηκε η ίδια και είπε ότι τα παιδιά μου τα συντηρεί και τα μεγαλώνει η πρώην σύζυγος. Δεν είπε κάτι τέτοιο ακριβώς. Επιτρέψτε μου, κύριε Βουτσελά. Είπε ότι οι λόγοι που έχει μπει είναι οικονομικοί για τα παιδιά της. Και για τα παιδιά της. Εμείς καταλάβαμε ότι τα παιδιά για ένα διάστημα είναι με εσάς. Ήταν απόλυτα κατανοητό ότι δεν έχετε καλές σχέσεις με την πρώην σύζυγό σας και δεν μας αφορά. Το θέμα είναι όμως ότι εσείς μας λέτε κάτι πολύ διαφορετικό. Ότι εσείς έχετε την επιμέλεια των παιδιών. Την αποκλειστική. Αυτό για να γίνει, κύριε Βουτσελά, επιτρέψτε μου, είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας πατέρας να πάρει αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών.
Το γνωρίζω και να φανταστείτε ότι εδώ και 3 χρόνια που βρίσκομαι χωρισμένη με την πρώην σύζυγος, από την πρώτη μέρα αγωνίστηκα και το κατάφερα να πάρω τα παιδιά μου. Οπότε καταλαβαίνετε, δηλαδή, είναι πολύ δύσκολο αυτό να γίνει και στην Ελλάδα τουλάχιστον. Με συγχωρείτε, κύριε Βουτσελά. Γνωρίζω ότι προφανώς είναι κάτι πολύ σοβαρό και προσπαθώ να είμαι πολύ διακριτική σε ερωτήσεις που θα σας κάνω. Γι' αυτό το χειριστώ εγώ, παιδιά, σας παρακαλώ λίγο. Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό που θέλω. Συγγνώμη, κύριε Κοινουριό, όσον αφορά για τη δουλειά της που είπατε, η πρώην σύζυγος εργάζεται. Όχι όμως ως μηχανικός αυτοκινήτου, απλά εργάζεται. Στην γραμματεία γραμματική υποστήριξη. Άλλο το να είσαι στη γραμματεία και άλλο μηχανικός αυτοκινήτου. Στο συνεργείο είπε ότι εργάζεται, αν δεν κάνω λάθος. Είπε στο συνεργείο, αλλά είναι στη γραμματειακή υποστήριξη. Κατανοητό. Πείτε μου κάτι σημαντικό. Με το παραπάνω. Ναι. Επειδή παίζει μηχανικός αυτοκινήτου, παιδιά, στο σούπερ. Έχει δίκιο. Εσάς οι λόγοι που σας έκανα να καλέσετε στην εκπομπή μας είναι σας ενόχλησαν οι συνεχείς αναφορές τη Σοφία στα παιδιά της, γιατί η γυναίκα κλαίει, λέει ότι εγώ χρειάζομαι τα χρήματα για τα παιδιά μου. Δεν το εκμεταλλεύεται βέβαια, σε καμία περίπτωση. Αυτό που έχουμε αντιληφθεί, σας λέμε. Κύριε Κοινουργιώ, εμένα με ενοχλεί που συνέχεια αναφέρει και λέει συνέχεια για τα παιδιά. Ότι τα παιδιά που τα έχω παρατήσει, τα παιδιά δεν ξέρω αυτή τη στιγμή τι κάνουν, δεν είμαι εκεί να τα σκεπάσω. Δηλαδή κάποια πράγματα που εμένα με προσβάλλουν, δεν είναι. Ναι. Κύριε Βουτσελά, η σχέση σας πώς είναι, και αν επιτρέπετε, είναι πολύ λεπτό, δεν ξέρω, με συγχωρείτε αν κάνω κάποιο λάθος τώρα. Η σύζυγός σας, η πρώην, η Σοφία, έχει επαφές με τα παιδιά της ή όχι? Να σας πω, είναι, όχι, από τη στιγμή που όταν έφυγε και πήγε στο Survivor, δεν το γνώριζα ούτε εγώ, ούτε και περισσότερο τα παιδιά της. Δηλαδή, να φανταστείτε το Σαββατοκύριακο που ήταν να πετάξουν για Άγιο Δομήνικο, τα παιδιά περίμεναν να έρθει να τα πάρει για το Σαββατοκύριακο. Χωρίς ενημέρωση, χωρίς τίποτα. Μάλιστα. Δηλαδή, εσείς από τον Αύγουστο έχετε την αποκλειστική επιμέλεια. Εφόσον έχετε εσείς την αποκλειστική επιμέλεια, τα παιδιά τα έβλεπε Αύγουστο, Σεπτέμβριο ή όχι? Η αλήθεια ότι όχι. Καθόλου, επί 1,5 μήνα δεν τα έβλεπε καθόλου και ζήτησε μετά τον Οκτώβριο κοντά. Πάλι δηλαδή να γίνει, τέλος πάντων, να φτάσουμε στα δικαστήρια για να βλέπει τα παιδιά της. Τα οποία και αυτά τα είδε για μια-δύο φορές, ξέρετε, περιστασιακά δηλαδή τα απογεύματα, και ένα-δύο Σαββατοκύριακα μετά πάλι εξαφανίστηκε. Είναι πολύ σοβαρό αυτό που λέτε. Εμείς κατανοούμε απόλυτα ότι δεν θέλετε να γίνονται αναφορές στα παιδιά σας. Εντάξει, γιατί είναι πολύ λεπτό. Θα μπορούσαμε να ρωτήσουμε πολλά, αλλά από τη στιγμή που υπάρχουν δύο παιδάκια. Σεβόμαστε απόλυτα. Δεν μπορείς να πεις κάτι. Λοιπόν, κύριε Βουτσελά, θέλω σε αυτό το σημείο το τονίζω, μετά από δική σας πρωτοβουλία και παραχώρηση, να δείξουμε το έγγραφο, το έχετε ζητήσει εσείς να το δείξουμε, το Μπορείς οποίο... Ότι έχετε την αποκλειστική επιμέλεια. Μπορούμε, παιδιά, φαντάζομαι. Εντάξει, είναι δικαστικό έγγραφο, σας παραχωρεί. Βέβαια. Λοιπόν, θέλετε να μου βοηθήσει κάποιος, γιατί εγώ με διαβάζω τόσο μακριά. Βεβαίως. Αμετάκλητα, παραχωρεί οριστικά και αμετάκλητα την αποκλειστική ανάθεση άσκηση της επιμέλειας των προσώπων των δύο ανηλίκων τέκνων, τα ονόματα των παιδιών, στον αντισυμβαλόμενο πατέρα τους, δηλώνοντας ότι ο πατέρας τους είναι κατάλληλος για την άσκηση του συνόλου των πράξεων της επιμέλειας των προσώπων των δύο ανηλίκων τέκνων. Μάλιστα. Είναι πολύ λεπτό το θέμα. Κοιτάξτε, κύριε Βουτσελά, επειδή αυτή τη στιγμή μας δείχνετε ένα δικαστικό έγγραφο, είναι και δημόσιο, φαντάζομαι. Ότι... Όχι, είναι δημόσιο, βεβαίως. Δεν έχουμε τη πλευρά της Σοφίας. Κυρίου Βουτσελά να το δημοσιοποιήσει. Και τα ονόματα εμείς τα δείχνουμε, γιατί τα έχει αναφέρει και η ίδια η Σοφία τηλεοπτικά. Ακριβώς. Και μας είπατε εσείς ότι θέλετε να. Πριν δύο μέρες, μάλιστα. Μένετε κοντά, κύριε Βουτσελά. Τώρα θα ρωτήσουμε ό,τι πιο light γίνεται. Μένετε κοντά με τη Σοφία? Όχι, δεν μένουμε κοντά. Μάλιστα, κάτι άλλο. Συγγνώμη, εσείς το παρακολουθείτε το παιχνίδι, προφανώς για να μας καλέσετε και να μας πείτε ότι βλέπω και με έχουν ενοχλήσει συνεχείς αναφορές. Το παρακολουθείτε? Βεβαίως. Το παιχνίδι το παρακολουθώ και τώρα και από την τότε με το επιντάνο, δηλαδή πρώτη χρονιά. Α, σας αρέσει. Γιατί είμαι κι εγώ έτσι λάτρης και αυτά μου αρέσουν έτσι ο αθλητισμός, τέλος πάντων. Ναι. Και όχι μόνο επειδή είναι η πρώην σύζυγος στο παιχνίδι, πάλι θα το παρακολουθούσα. Οι σχέσεις σας με την πρώην σύζυγό σας δεν είναι καλές, ή απλά είναι καλές και θέλατε να μας πάρετε να ξεκαθαρίσετε το θέμα των παιδιών, γιατί σας έχει ενοχλήσει αυτό? Όχι. Εγώ ήθελα να σας πω, γιατί καταρχάς αυτό με ενοχλεί, γιατί χρησιμοποιεί τα παιδιά και παίζει το θέατρο του παραλόγου. Μήπως πρέπει να μιλήσετε και με την παραγωγή, την Ατσούν Μίντια και τον Sky για το συγκεκριμένο ζήτημα?
Κάποια στιγμή ναι, θα το κάνω. Βέβαια, είχαν επικοινωνήσει από τον Άγιο Δομήνικο για να μιλήσει η μαμά τους με τις μικρούλες. Και? Αλλά τώρα δεν ξέρω κατά πόσο. Σας ενόχλησα, σας είπα γιατί. Επειδή έφτασε, γιατί στην ερώτησή σας που κάνατε στην κυρία Κουπατσάρη, είπατε ότι αν τα παιδιά τα μεγαλώνει η μάνα και ισχυρίσει και ναι. Αυτό με ενόχλησε σήμερα, καταλάβατε. Μάλιστα. Και πιο πολύ που βγαίνει, τη λέει στην κουμπί για τα παιδιά, ότι για τα παιδιά μου. Αυτό είναι ένα θέμα της παραγωγής σου. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Είπατε ότι σας πήραν τηλέφωνο να βγουν τα παιδάκια. Εσείς αυτό δεν το επιτρέπετε? Όχι, όχι να βγουν. Όχι να βγουν. Να επικοινωνήσουν. Είναι οι όροι τους. Όχι, είναι οι όροι του παιχνιδιού. Απλά να έχουν μια επικοινωνία ως είναι γονείς. Μέχρι εκεί καταλαβαίνετε μόνο αυτό. Και τα παιδιά σας έχουν επικοινωνήσει με τη Σοφία ή όχι? Βέβαια, τότε ναι, μιλήσανε οι μικρούλες με τη μαμά τους για 2-3 λεπτά. Mm-hmm. Γιατί ναι. Κερδίζουν το έπαθλο επικοινωνίας. Όχι, όχι, δεν έχει να κάνει με το έπαθλο. Εκτός. Όχι, δεν έχει. Απλά να μιλάνε εκτός από τις κάμερες. Καλά κάνανε, είναι βέβαια, βέβαια. Και τριαντάφυλλος είναι... που έχει το δικαίωμα να μιλήσει με το παιδί του. Καλά να ξέρετε και κάτι άλλο, κύριε Καινούργιο, είναι σημαντικό. Δεν υπάρχει διάβλος επικοινωνίας με την πρώην σύζυγο. Αυτό. Μάλιστα. Εμένα στιγμή με ενδιαφέρουν η Ραφαλίτσα και η Χριστοφόρια. Συζούμε αυτά τα παιδάκια. Οι δύο τίτλος είναι λίγο χρησιμοποιητά. Είναι κάτι έχετε το οποίο πει είπε ο κύριος Βουτσελάς. Αυτό είναι πολύ σοβαρό που λέτε. Χρησιμοποιεί τα παιδιά μας παίζοντας θέατρο, κύριε Βουτσελά. Βέβαια. Είναι δικιά σας. Δεν έχουμε βάλει το τίτλο έτσι. Είναι δικιά σας έκφραση. Αλλά είναι πολύ σοβαρή καταγγελία. Ναι, παιδιά, να μας το τονίσει ο άνθρωπος. Για ποιο λόγο λέτε κάτι τόσο σοβαρό? Ποιο όσον αφορά τα δανεικά, ούτε αυτό ισχύει. Δηλαδή? Για να πάτε δηλαδή από Τρίκαλα Αθήνα. Ναι, αλλά η κουμπάρα της, η κυρία που βγήκε χθες, για ποιο λόγο να πείψε? Δεν είπε ότι η γυναίκα, εμείς της είπαμε ότι. Κύριε Καινούργιο, είπα. Ναι. Συγγνώμη, καταρχάς δεν είναι η κουμπάρα της. Μάλιστα. Είναι η φίλη της. Η φίλη της. Μην μένουμε στη λέξη. Ναι, ναι, ναι. Άρα τι μας λέτε, κύριε Βουτσελά, ποιος είναι ο λόγος που πήγε η Σοφία στο Survivor? Καθαρά για δημοσιότητα, εντάξει, για να προβληθεί τίποτα άλλο. Δηλαδή, για να προβληθεί στην γραμματεία του συνεργείου, κύριε εδώ Βουτσελά. Εδώ η γυναίκα λέει ότι βοηθάει. Συγγνώμη, για να ανοίξουν από εκεί άλλες πόρτες, εγώ δεν μπορώ να ξέρω. Αλλά κοιτάξτε τώρα. Καταλαβαίνετε, λέω, δεν είναι. Εγώ μπορώ να ρωτήσω κάτι. Ναι, ναι, ναι. Θέλει να κάνει μια ερώτηση ο Στέλιος μόνο. Την καλημέρα και από μένα. Είμαι ο Στέλιος ο Χαντεμπάκης. Καλημέρα, τι κάνετε, ναι. Αρχικά να ευχηθώ τα καλύτερα για τα παιδιά σας και θα ήθελα λίγο να ρωτήσω κάτι σαν γονιός. Άσχετα με το αποτέλεσμα του το ποιος έχει τα παιδιά και το ποιος θα μεγαλώνει, ήθελα να ρωτήσω αν αυτό τώρα που συμβαίνει είναι γιατί η κυρία Σοφία δεν είναι καλή με τα παιδιά της. Δεν με ενδιαφέρει ο λόγος που πήγε. Βλέπει τα παιδιά, αν θέλει να τα δει. Επειδή πιο πριν είπατε ότι σας ξαναπήγατε στα δικαστήρια για να τα βλέπει τα παιδιά. Και αυτό το γνωρίζετε μόνο εσείς, αν θέλει πραγματικά να βλέπει τα παιδιά της ή όχι. Αυτό εγώ ήθελα να ρωτήσω ως γονιός. Κύριε Βασίλη, θέλετε να απαντήσετε ή όχι σε αυτό? Ναι, σας είπα ότι για ένα διάστημα δεν τα έβλεπα, αλλά μετά ερχόταν. Μάλιστα. Και τα επισκέπτα. Ναι, τα έβλεπα τα μικρά. Μάλιστα. Κοιτάξτε, το θέμα είναι πολύ λεπτό. Δεν είναι πολύ λεπτό και είναι ενήλικα παιδιά. Εσείς μας καλέσατε. Θέλετε να λίγο καθολικό. Βεβαίως. Να μην πολύ πούμε έτσι πιο θέματα, καταλαβαίνετε. Προφανώς, Βασίλη, αγαπημένε μου, και μπράβο, μεγαλώνεις τα παιδιά. Αν είχαμε και τη γνώμη της Σοφίας, ενδεχομένως να έλεγε άλλα πράγματα. Σωστά. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή όμως. Η γνώμη όσο αφορά τι, εδώ μιλάμε τώρα απόφαση δικαστηρίου και. Ναι, καταλαβαίνω. Γι' αυτό και εμείς μας ζητήσατε εσείς, κύριε Βασίλη, να δείξουμε το δικαστικό έγγραφο και το κάναμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι ότι καλύτερο και εσείς. Ναι, γιατί σας είπα. Κατανοητό. Έτσι παρουσιάζονται λάθες εντυπώσεις στους ανθρώπους. Στεναχωρηθήκατε χθες από τα παιδιά, είναι ναι. Μάλιστα. Απόλυτα κατανοητό. Το καταγράψαμε, το κατανόησαν και οι τηλεθεατές. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας καλέσατε. Γερός. Και ευχόμαστε ότι καλύτερο και εσάς και τα παιδάκια σας και πάνω απ' όλα υγεία. Να είστε καλά, κύριε. Και εσείς να είστε καλά και περισσότερη επιτυχία στην κουμπί σας. Ό,τι καλύτερο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Σοκ. Παιδιά, σοκ. Ναι, είναι σοκαριστικό. Λοιπόν, το κλείνουμε εδώ. Το καταγράψαμε. Σήμερα πόσα μου έρχονται τα αναπτύσσεται. Το ένα μετά το άλλο. Την παναλήπητα. Εδώ τώρα μιλάμε. Λοιπόν, Γιάννη, πάμε λίγο και στι μέλισσε. Μην μου πει κανένα σοκαριστικό. Ω, εδώ είναι και ένα σοκαριστικό. Διότι, παιδιά μου, έρχεται το διαζύγιο. Θα το δούμε σήμερα στο σημερινό επεισόδιο. Ο Δούκας ζητάει διαζύγιο από τη Μυρσίνη. Και αυτό βεβαίως θα φέρει θύελα αντιδράσεων. Όπως θα φέρει θύελα και αντιδράσεων και η αποκάλυψη του παράνομου, του μυστικού δεσμού της Δρόσας και του Κωνσταντή. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι θα γίνει στο σημερινό επεισόδιο και μετά σου έχω υπερ-σποιλεράρα για την Ασημίνα και τον Νικηφόρο. Δεν το περιμένεις και δεν το φαντάζεσαι. Για πάμε να το δούμε, παρακαλώ. Θέλουμε να παντρευτούμε. Είσαι ενήλικη, κοπέλα μου. Μάλιστα. Οι γονείς σου
Είμαι ορφανή, πάτερ. Δεν έχω κάποιον άλλον στον κόσμο. Η εξαφάνιση της Σοφούλας και του Βόσκαρη προκαλεί αναστάτωση στο χωριό. Ο άνθρωπος που βλέπετε δίπλα μου, η οικογένειά μου. Ελάτε να ευλογήσω την ένωσή σας, παιδιά μου. Τι όμορφη εικόνα, πατέρα και γιου. Νικηφόρε, είπες να κάνετε ειρήνη επιτέλους. Ο Μιλτιάδης υποψιάζεται πως ο Νικηφόρος και ο Δούκας θα στήσουν παγίδα στο συνεταιρισμό και την ημέρα που ετοιμάζονται να υπογράψουν το καινούριο καταστατικό, αποφασίζει να διαλύσει τη σκευωρία του αδελφού του. Κοίτα να δεις κάτι πράγματα. Είχα άλλη εντύπωση, ανιψιέ. Θα σας περιμένω στη φωλίτσα μας. Ο κρυφός δεσμός της Δρόσος και του Κωνσταντή θα πέσει στην αντίληψη κάποιου που είναι γνωστός για τους μπελάδες που προκαλεί. Πριγκίπισσά μου, καλώς ήρθατε στο βασίλειό σας. Η καρδιά σου ανήκει κάπου που δεν υπάρχει ανταπόκριση. Αλλά είσαι ένας νέος άνθρωπος, Μελέτη, που πρέπει να προχωρήσει. Η σχέση του Μελέτη και της Ζορζέτ δεν ξεκινάει με τους καλύτερους ιονούς. Αγκορίτσα μου, άστο. Θα πάω μόνη μου. Ούτε πέντε λεπτά δεν αντέχετε ο ένας τον άλλον στον ίδιο χώρο. Η Μυρσίνη σοκάρεται όταν ανακαλύπτει τα πραγματικά σχέδια του Δούκα για το γάμο τους. Ενώ η Ελένη και ο Λάμπρος θα πληροφορηθούν από τον Αλέξη μια τεράστια ανατρεπτική εξέλιξη. Θα μιλήσω. Θα τα πω και στον εισαγγελέα. Αν δεν νικήσουμε το τέρας, δεν θα γλιτώσουμε ποτέ από τους εφιάλτες μας. Λοιπόν, ξεκινώ. Καταρχήν, ότι καταλαβαίνεις ότι έρχεται το τέλος του Βόσκαρη, ο οποίος παίρνει τη Σοφούλα. Το φρικτό τέλος του Βόσκαρη. Το τραγικό, το υπέροχο, δόξα τω Θεώ, έχουν δώσει πόνο σεναριογράφοι για αυτό το τέλος. Να ηρεμήσεις και εσύ για κάποια στιγμή με αυτό το Βόσκαρη. Το θέμα είναι, παιδιά, ότι αυτός τώρα, μέχρι να φτάσει στο σημείο να μπει στη φυλακή, παίρνει τη Σοφούλα και εξαφανίζονται. Οπότε καταλαβαίνεις ότι θα φέρει πολύ μεγάλη αναστατώση στο διαφάνι. Επίσης, ένα άλλο στοιχείο που θέλω να σου πω είναι ότι θα δούμε για κάποιο διάστημα την Ασημίνα και τη Δρόσο να συμμαχούν, γιατί θέλει να μην χάσει το παιδί της η Ασημίνα. Τι θα γίνει όμως, και εδώ σου έχω τώρα υπέρσπολεράρα. Η Δρόσο μαζί με την Ασημίνα. Βέβαια, για πρώτη φορά, παιδιά, μετά από ένα χρόνο θα τις δούμε μαζί να συμμαχούν, γιατί φοβάται η Ασημίνα μην της πάρουν το παιδί η Σεβαστή. Τι γίνεται όμως τώρα, ενώ τώρα και σου έχω υπερσπολεράρα, μέχρι τώρα βλέπουμε τον Νικηφόρο να έχει πάρει την πλευρά των Σεβαστών και να έχει βάλει στην άκρη την Ασημίνα, αυτό θα αλλάξει, διότι θα πάρει το παιδί μας, ο Νικηφόρος και η Ασημίνα, όπως είδα στο Ζινιούς, το παιδί θα φύγουν από την έπαυλη των Σεβαστών και θα πάνε στο Παρίσι. Όπου εκεί δεν κινδυνεύουν από κανέναν, μακριά από τη δαιμόνια Μυρσίνη και από τον Δούκα Σεβαστό, διότι, παιδιά, πραγματικά η Μυρσίνη οργανώνει ολόκληρη ίντριγκα για να πάρει το παιδί από το ίδιο της το γιο. Μιλάμε για τέτοια δαιμόνια γυναίκα, που βέβαια θα τιμωρηθεί πάρα πολύ. Γιατί ο Δούκας ξέρει πολύ καλά τις πομπές της. Ξέρει πολύ καλά τι έκανε στα δέντρα. Τόνι. Αν μιλούσαν τα δέντρα σε αγριμέλισσες, τι έχουν να πούνε για όλα αυτά που έκανε. Τι δέντρο ήτανε? Χιμουριά. Έχω πάει και την έχω δει από κοντά. Την ελιά. Την ελιά, βεβαίως. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επί ο Στέλιος να δείξει το σολάριο μου. Δέρμανε το καλά, έρχομαι για να μαθήσω. Εσύ θα βγεις να πεις ότι έφταιγες. Εντάξει, ναι. Και θα μου βάλεις και ένσημο σήμερα και με το κάμα. Σε ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν σήμερα μαζί μας. Θα έρθω να με αφήσω σύντομα. Εγώ σας ευχαριστώ, παιδιά, για την παρέα σας. Να σε καλά και σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Να σε καλά. Λοιπόν, πρέπει να πάω σε διαφημίσεις και ερχόμαστε με σούπερ δίλημα. Σοκαριστικό είναι το δίλημα. Τι άγριες μέλισσες μου λες τώρα, πρέπει να δεις τι γίνεται στο σημερινό. Μωρό μου. Ρε Μιχάλη, πού είσαι, πες μου. Συγγνώμη, ρε αγάπη. Τι συγγνώμη. Με κρατήσανε παραπάνω στη δουλειά, τι να κάνω. Πού είναι η Αθήνα.
Από το πρωί είναι με το Μιχάλη. Περνάνε πολύ καλά. Πολύ χαίρομαι για εκείνους. Πιστεύω είναι καλύτερα να το λήξουμε εδώ, Αθηνά. Τι λες, μου ζητάς να χωρίσουμε. Τι συμβαίνει, το Μιχάλη να τον ξεγράψετε. Μου είπε να χωρίσουμε, αυτό συμβαίνει. Γιατί αγάπη μου τσακωθήκατε. Για πού ετοιμάστηκες με αυτό το ωραίο φόρεμα. Θα βγω με κάτι κορίτσια από τη δουλειά. Θες να μου πεις ότι θα βγεις με κορίτσια από τη δουλειά και έβαλες αυτό το σεξι φόρεμα. Κάνεις τη χαζή. Σε είδα με το Μιχάλη αγκαλίτσες και φυλάκια. Δεν ντρέπεσαι, μωρέ. Βρίσκομαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Στις 12 παρα 10 έρχονται τα δικά σας διλήμματα. Μένει μου τηλεθεατές, επιστρέψαμε. Γεια σου, Τζορτζελίτσα μου. Γεια σας, παιδιά. Κυρία Μάρα μου, τι κάνετε? Καλημέρα. Καλά είστε? Πώς πάνε τα σκάνδαλα? Κυρία Μάρα, δεν το λέω δηλαδή αλήθεια, μην το λέμε ούτε για αστείο, ούτε να το ρωτάμε έτσι. Έχουν πάρει τη δικαιοσύνη, έχουν πάρει τον δρόμο, τη δικαιοσύνη. Και παρακαλώ πολύ, ούτε και καμία αναφορά. Ό,τι είναι εμείς εδώ απλά, δεν είναι αστείο πια. Αλήθεια σας λέω. Είναι πολύ σοβαρό. Τα μοντέλα έχουν αρχίσει να μιλάνε. Πολύ, τι να σας πω τώρα, εμένα δεν έχουμε. Σε όλους τους χώρους υπάρχουν, δεν είναι μόνο στο χώρο της υποκριτικής, είναι και στο χώρο της τηλεόρασης. Στέλνουν πόσα μηνύματα και λέει: πείτε και αυτόν, πείτε εκείνο. Εγώ δεν τα γνωρίζω αυτά. Όποιο κάνει δημόσια καταγγελία, θα την παίξει όλου του κόμπου. Στον ιδιωτικό και λοιπόν, στον δημόσιο. Λοιπόν, πάμε σε παρακαλώ στο σημερινό δήλωμα. Το έχει στείλει η Άννα, που έχει δύο κόρες. Η μεγάλη δεν έριχνε ενδιαφέρον για να κάνει κάποια σχέση και η μικρή τη κόρη ήταν σε σχέση. Όμως εκείνο την χώρισε και ανακαλύπτει ότι η μία κόρη τα έχει φτιάξει με το σύντροφο τη άλλη. Πάμε να το δούμε. Κατερίνα μου, είμαι η Άννα και σου στέλνω αυτό το email για να σου πω το δικό μου δίλημα. Έχω δύο κόρες. Η μεγάλη δεν είχε κάποια σχέση και δεν την ενδιέφερε να κάνει. Φοβόμουν ότι θα μείνει μόνη της. Η μικρή από την άλλη τα είχε με ένα πολύ καλό παιδί, αλλά μια μέρα μου ανακοίνωσε πως χώρισαν. Προσπαθούσαμε να την κάνουμε να ξεχαστεί και της πήρε πολύ καιρό για να συνέλθει. Μια μέρα, και ενώ γύριζα από το σούπερ μάρκετ, είδα τη μεγάλη μου κόρη αγκαλιά με τον πρώην της αδελφής της. Μου κόπηκαν τα πόδια. Όταν τη ρώτησα τι συμβαίνει, μου είπε πως έχουνε δεσμό, αλλά δεν ήταν αυτή ο λόγος που χωρίσανε. Μου είπε πως τον θέλει πολύ και είναι ερωτευμένη μαζί του. Βρίσκομαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Να πω στη μικρή μου κόρη τι συμβαίνει ή να μην πω τίποτα και να βοηθήσω τη μεγάλη να προχωρήσει για να μην μείνει στο ράφι. Μανούλα μου! Κοριτσάκι μου, γλυκό, καλημέρα. Καλημέρα. Πώς είσαι? Καλά, μια χαρά. Επάνω στην ώρα. Τι έγινε? Θέλω να πάω σούπερ μάρκετ και να έρθεις να μου βοηθήσεις λιγάκι. Ρε μαμά, να σου πω κάτι. Ναι, αγάπη μου. Έχω κανονίσει να πάω για καφέ με τον Μιχάλη. Αφού είναι με τον Μιχάλη, θα πας, αγάπη μου. Θες να το κυρώσω? Όχι, ψυχή μου. Δεν θα σου χαλάσω χατήρι, ούτε θα περιμένει το παλικάρι. Εντάξει. Για πες μου, πώς πάτε? Μαμά, να σου πω κάτι. Είμαι πολύ ερωτευμένη και νομίζω ότι είναι ο άντρας των ονείρων μου. Μπράβο, αγάπη μου, μπράβο, χαίρομαι πολύ. Είναι πολύ καλός. Αχ, Παναγίτσα μου, μακάρι και η Βάσκε μας να βρει έναν καλό παλικάρι. Ρε μαμά, να σου πω κάτι. Σταμάτα το αυτό το τροπάριο πια. Δηλαδή και τη Βασιά στην ίσχυ. Ό,τι είναι να βρεθεί, θα βρεθεί αυτός που πρέπει. Ναι, αλλά εγώ είμαι μάνα και νοιάζομαι. Θέλω το καλό σας. Εντάξει. Να σας βλέπω χαρούμενες. Χαρά. Πάω να φύγω γιατί θα αργήσω. Με περιμένει το αγόρι μου. Λέει καλό. Αγάπη μου, καλά να περάσετε. Γεια σου, Μανούλα μου, γεια. Γεια σου, ψυχή μου. Πού είσαι, ρε Μιχάλη, τόση ώρα? Κοίτα, ρε. Μωρό μου. Ρε Μιχάλη, πού είσαι, πες μου. Συγγνώμη, ρε αγάπη. Τι συγγνώμη. Με κρατήσανε παραπάνω στη δουλειά, τι να κάνω. Καλά, φίλοι. Πού θα πάμε, πού θα με πας? Λοιπόν, πριν σε πάω, μήπως είναι η μάνα σου και η αδερφή σου πάνω, να περάσω να πω ένα γεια που έχω και καιρό. Τώρα. Η αδελφή μου καταρχήν λείπει, η μαμά μου είναι μόνο. Θες να πάμε να της πεις γεια? Εντάξει, μωρέ, ας το άλλη φορά να είναι και δύο καλύτερα. Έλα, αγάπη μου, πάμε τη βόλτα μας που είπα μάτι. Κοριτσάκι μου, τέλος άρεσες, αγάπη μου. Να σου βάλω να φας? Όχι, μαμά, έφαγα στη δουλειά, δεν χρειάζεται. Πού είναι η Αθηνά? Από το πρωί είναι με το Μιχάλη.
Περνάνε πολύ καλά. Πολύ χαίρομαι για εκείνους. Δεν ξέρω, μ' αρέσει πάρα πολύ η σχέση τους. Ταιριάζουνε πάρα πολύ οι δυο τους. Μπράβο. Να σου πω κάτι, κι εγώ θέλω να σε δω έτσι με ένα παλικάρι. Να είσαι χαρούμενη σαν την αδελφή σου. Αχ, βρε μαμά πια, με αυτά τα λόγια συνεχώς. Έχει κολλήσει εκεί ο σκληρός δίσκος. Σταμάτα το πια αυτό το πράγμα. Δεν μπορώ, αγάπη μου. Μεγαλώνεις και θέλει να σε δω να αποκατασταθείς. Αυτή είναι η αλήθεια. Να σου πω, ασχολήσου καλύτερα με την Αθηνά, με τη σχέση που τώρα έχει, τι κάνει. Και άσε με μένα πια με την δική μου τη ζωή, άσε με. Δύο παιδιά έχω και τα δύο θέλει να τα βλέπω χαρούμενα. Α, χαρούμενα. Καλά ναι. Το λες. Μη με σκάσεις, λοιπόν. Ένας άντρας θα σε κάνει πιο χαρούμενη, αγάπη μου. Αχ, μαμά, δεν σε αντέχω. Σταμάτα πια, αλήθεια. Άντε, πάω μέσα να αλλάξω. Αχ, άλλη μουρμούρα. Εσύ, αδελφούλα μου, τι ωραία που μετά από καιρό είμαστε εδώ οι δυο μας και τα λέμε. Πάρα πολύ μ' αρέσει και εμένα. Να σου πω, για πες, τι γίνεται με τον Μιχάλη. Τι να σου πω. Πετάω στα σύννεφα. Αλήθεια. Είναι η πιο ωραία σχέση που έχω στη ζωή μου. Αλήθεια. Τι λες, βρε Αθηνά μου. Ναι. Και να σου πω και τ' άλλο. Για πες. Νομίζω ότι είναι ο άντρας της ζωής μου. Τι θέλω να κάνω παιδιά μαζί του, να τον παντρευτώ. Σοβαρά μιλάς. Ναι, προς τα εκεί πηγαίνει το πράγμα. Αλήθεια. Ναι. Μπράβο. Αν και είστε λίγο καιρό μαζί. Τι σημασία έχει. Δεν έχει σημασία. Ο Μιχάλης τι λέει. Κοίτα από τι βλέπω. Και αυτό προς τα εκεί το πάει. Α, το έχετε κουβεντιάσει, δηλαδή. Όχι, αλλά βλέπω τις κινήσεις του. Δεν το νιώθεις αυτό, να έρχεται ρε αδελφούλα. Ναι, φαντάζομαι ναι, σε τέτοιες περιπτώσεις. Θέλω πάρα πολύ να τον παντρευτώ. Τι? Θα έχω τεράστιο πρόβλημα. Με ποιον, τι? Έτσι και μάθει η μάνα μας. Ότι παντρεύεσαι, το τι έχει να μουσούρει, δεν λέγεται. Που μένω ανήπαντρη, θα μείνω στορά. Έλα, μωρέ, να σου πω, Βάσια, τι λες τώρα. Ξέρεις ότι αυτά είναι τυχερά και πιστεύω ότι θα έρθει κάποιος και για σένα και πολύ σύντομα, μάλιστα. Το αισθάνομαι, άκουμε. Μακάρι, μακάρι. Θα δεις. Ναι, προς το παρόν, εντάξει, όλα καλά. Βλέπουμε μια μητέρα να αγχώνεται για τη μεγάλη κόρη, κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό, έτσι δεν είναι, κυρία Μάρα μου? Ο λαός μας ονομάζει τις γυναίκες αυτές που πλησιάζουν την εμμηνόπαυση και δεν έχουν παντρευτεί γεροντοκόρες. Η κάθε μάνα, λοιπόν, θα θέλει να κάνει τα στραβά... Αυτή εδώ, τουλάχιστον, θα κάνει τα στραβά μάτια, αν κατάλαβα τι είναι αυτό το δίλημα, για να μην μείνει η κόρη και πάρει τον τίτλο της γεροντοκόρης. Σωστά. Ναι, αλλά είναι... Αλλά δεν παίρνουμε ποτέ άντρα, σωστά, ούτε της αδελφής, ούτε φίλης μας. Σωστά. Πάμε παίρνουμε να δούμε τη συνέχεια, παρακαλώ, γιατί βλέπουμε ότι τα μπλέκουν με τον ίδιο άντρα, τελικά. Ναι. Αγάπη μου, τι έχεις, μωράκι μου, τελευταία? Γιατί σε βλέπω αφηρημένο και δεν έχεις διάθεση? Ξέρω, είναι η δουλειά, σίγουρα. Αγάπη μου, εγώ είμαι εδώ, θα σε στηρίζω. Εγώ είμαι εδώ για τα πάντα. Και ξέρεις, όταν παντρευτούμε και μπούμε στο δικό μας σπιτικό, εγώ θα στα έχω όλα στην εντέλη. Όπα, 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 ποιο σπιτικό, τι να παντρευτούμε, Αθηνά, πιο άργα. Έχεις την πόσο καιρό είμαστε μαζί? Ρε, αγάπη μου, εγώ ονειρεύομαι μαζί σου. Θέλω να κάνουμε παιδάκια, να έχουμε μια ωραία οικογένεια. Γιατί? Λοιπόν, Αθηνά, κοίταξε να δεις. Τι? Η αλήθεια είναι ότι όντως είμαι λίγο προβληματισμένος τον τελευταίο καιρό. Τι έχεις, αγάπη μου, γιατί δεν με κοιτάς? Έχει να κάνει με σένα. Τι έκανα? Έψαχνα μέρες το πώς να σου το πω και πώς να σου μιλήσω, αλλά... Τι έκανα, αγάπη μου? Εντάξει, δεν μπορώ να περιμένω άλλο. Δεν τραβάω αυτή την κατάσταση. Ποια κατάσταση? Πιστεύω είναι καλύτερα να το λήξουμε εδώ, Αθηνά. Τι λες, μου ζητάς να χωρίσουμε? Πραγματικά προσπάθησα και πραγματικά έκανα υπομονή, αλλά... Με τι? Δεν το μπορώ αυτό το πράγμα, Αθηνά. Νιώθω τόσο πίεση από σένα, νιώθω όλη την ώρα να σου έχω πάνω από το κεφάλι μου. Προσπάθησα να το παλέψω, αλλά δεν γίνεται άλλο, δεν τραβάει. Αγάπη μου, θα αλλάξω. Δεν θα σε πιέζω τόσο πολύ. Συγγνώμη που σου είπα να παντρευτούμε για γάμους και παιδιά. Αγάπη μου, δεν θα το ξανακάνω. Αθηνά, δεν έχει νόημα να σε ταλαιπωρώ ούτε να σε κοροϊδεύω. Δεν αισθάνομαι κάτι πλέον, οπότε καλύτερα να τα αφήσουμε τώρα. Μαμά, σου αρέσει αυτό? Αυτό είναι που σου έλεγα, το πήρα χθες. Μπράβο, κούκλο μου, με γεια σου. Ευχαριστώ. Αλλά να το δει και κανένας άντρας, Μην το βλέπω μόνο εγώ μες στο σπίτι. Έλα, βρε μαμά, σταμάτα πια με αυτά. Είσαι κουραστική. Αλιτσάκι μου. Τι έχεις, αγάπη μου? Αθηνά, τι συμβαίνει?
Τι συμβαίνει, το Μιχάλη να τον ξεγράψετε. Μου είπε να χωρίσουμε, αυτό συμβαίνει. Γιατί αγάπη μου τσακωθήκατε? Δεν ξέρω τι έγινε, μαμά. Λοιπόν, με ρωτάτε άλλα. Αγάπη μου, σε παρακαλώ. Ρε πουλάκι μου, μίλησε μας. Πες. Πάω στο δωματίο μου, με ενοχλήσει κανένας, αλήθεια. Αφήστε με μόνη μου. Αγάπη μου, γλυκιά. Αφήστε με. Τι ήταν τώρα αυτό? Δεν ξέρω. Μα γιατί? Μας φρήκε. Αφού πηγαίνανε τόσο καλά. Πώς συνέβη? Ήταν πολύ αγαπημένη. Άστι τώρα να ηρεμήσω. Όχι, όχι, δεν πάμε. Πάμε. Όχι. Όχι, γιατί θα στενοχωρηθεί πιο πολύ και θα νευρεί. Άσε να περάσει και τη μιλάμε αύριο. Εκτός αν το θελήσει αυτή. Βρε, παιδί μου, δεν μπορώ να καταλάβω πώς έγινε τώρα αυτό. Ναι. Να μπορώ να μιλήσουμε. Έλα, Βασιά, κάθισε. Βρε, Αθηνούλα, πες μου τι έγινε χθες με τον Μιχάλη. Τι να σου πρώτα πω. Δεν το περίμενα να γίνει αυτό, ειλικρινά. Νόμιζα ότι τα πηγαίναμε καλά. Τίποτα. Τον τελευταίο καιρό τον είδα έτσι από μακρό και λέω θα έχει πρόβλημα με τη δουλειά και προσπαθούσα κι εγώ να τον κάνω χαρούμενο, να τον κάνω να είναι ευδιάθετος. Και εκείνος μου είπε ότι τον ζαλίζω, τον πιέζω. Του ανέφερα μάλιστα και ότι θα ήθελα να παντρευτούμε, να κάνουμε παιδιά, να ζήσουμε μαζί. Και εκεί αντέδρασε πάρα πολύ άσχημα. Με έδιωξε ουσιαστικά. Βάσια, με έδιωξε, το καταλαβαίνεις. Αχ, βρε Αθηνά μου. Πολύ στενοχωριέμαι, αλλά τι να σου πω, σκέψου, μπορεί να μην ήταν ο κατάλληλος άνθρωπος για σένα. Για μένα ήταν. Αυτός ήταν άντρας της ζωής μου. Τώρα το λες αυτό. Άσε να πάρεις λίγη απόσταση από τα γεγονότα και θα το δεις κι εσύ. Μπορεί να μην είναι αυτός που χρειαζόσουν πραγματικά στη ζωή σου. Εγώ τώρα του στείλα και μήνυμα, αλλά να σου πω είναι ανένδοτος. Ανένδοτος. Δεν θέλει να τα ξαναβρούμε. Κρίμα. Κι εγώ λυπάμαι πάρα πολύ. Αθηνούλα μου. Τι κάνεις, κοριτσάκι μου? Καλά. Το καλά δεν το βλέπω, γιατί κλαις? Τι θες, ρε μαμά? Τι θες, πες μου? Δεν μπορώ να σε βλέπω άλλο έτσι να μαραζώνεις. Μάνα είμαι κι εγώ, πονάω, σπάσκω. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Και μη με ζαλίζετε, μαμά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Αγάπη μου, βάλει ένα φουστανάκι να βγεις έξω μια βόλτα. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι φουστανάκι να βάλω, ρε μαμά? Δεν μπορώ, δεν θέλω, δεν έχω διάθεση. Καταλαβαίνεις ότι τον ήθελα το Μιχάλη, το καταλαβαίνεις? Το καταλαβαίνω, αλλά τι θα κάνεις τώρα, δηλαδή? Θα θύρεις την υγεία σου τελείως. Τίποτα. Σε παρακαλώ. Να με παρατήσετε ήσυχη. Δεν θέλω, μαμά. Σε παρακαλώ, δεν θέλω παρηγοριά. Θέλω να το περάσω μόνη μου. Ναι, απλά να βγεις έξω, δεν σε παρηγορώ. Δεν θέλω να βγω. Η Βάσια πού είναι? Δεν ξέρω, στολίστηκε και βγήκε. Πήγε βόλτα, λέει. Ξέρω εγώ τι μου είπε. Ορίστε. Βγαίνει η Βάσια έξω που ήταν κλεισμένη μέσα και κάθισε εσύ τώρα. Ρε μαμά, δεν καταλαβαίνεις δηλαδή? Θα με παρατήσεις ήσυχη. Από την άλλη όμως και αυτή η πίεση κάποιων μαμάδων. Mm. Δε και καλά οι κόρες να παντρευτούν, δε και καλά να βρουν κάποιον. Η πίεση των γυναικών, ναι, στους συντρόφους τους. Δε και ποιος καλά να παντρευτούν. Ποιος θα με φωτίσει στο εξής, παρακαλώ? Η μεγάλη τώρα θα ορμήξει το Μιχάλη ή ο χωρισμός έγινε επειδή δεν τον είχε? Δεν το έχουμε δει ακόμα. Πάμε στο επόμενο για να καταλάβουμε. Δεν όχι. Έλα, κοριτσάκι μου, άσε κάτω αυτό το κινητό. Μπαμπά. Λοιπόν, εγώ φεύγω. Σας αφήνω. Για πού ετοιμάστηκες με αυτό το ωραίο φόρεμα? Θα βγω με κάτι κορίτσια από τη δουλειά. Θες να μου πεις ότι θα βγεις με κορίτσια από τη δουλειά και έβαλες αυτό το σεξι φόρεμα? Έλα, βρε μαμά, άσε με τώρα με τα σχολιά σου. Ένα άλλο μου μυρίζει. Καλά. Σας χαιρετώ. Bye bye. Γεια. Στο καλό. Δεν μου λες. Έλα. Το έφαγες ότι πάει με φίλες της, με αυτό το ντύσιμο? Ρε μαμά, να σου πω κάτι. Γιατί ασχολείσαι με τα πάντα, ειλικρινά? Γιατί να μην πάει έτσι ωραντημένη, δεν κατάλαβα. Όχι με τα πάντα, με τα παιδιά μου. Ναι. Μακάρι να βρει κάποιον, μωρέ. Έχει μεγαλώσει, γι' αυτό τρώγομαι.
Ρε μαμά, και αν θα βρει, νομίζω ότι θα το πει σε σένα. Αν δεν το πει στη μάνα της, πού θα το πει. Σταμάτα να ασχολείσαι είτε με μένα με τη στεναχώρια μου, είτε με την αδερφή μου. Ας μας τις ζωές μας ελεύθερες. Ακού, αγάπη μου, με τα παιδιά μου ασχολούμαι, όχι με τους γείτονες. Και αυτή έχει μεγαλώσει. Δεν θα μου μείνει σε κανένα ράφι. Μαμά, σταμάτα να το κάνεις αυτό. Ειλικρινά, είσαι πολύ κουραστική. Δεν πας μέσα να κάνεις κανένα γλυκάκι. Άντε. Να ξέρεις, είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που είμαστε μαζί. Κι εγώ, Μιχάλη μου, πάρα πολύ. Αλλά δεν σου κρύβω ότι έχω λίγο τύψεις για την αδελφή μου. Για ποιο λόγο, δεν υπάρχει λόγος να έχεις τύψεις. Πώς, μην το λες. Εξάλλου, αν θυμάσαι, μαζί ξεκινήσαμε αφού του το είχα λήξει μαζί της. Άρα γιατί να νιώθεις τύψεις. Όσο να είναι όμως, δεν πάβει να είσαι ο πρώην της αδελφής μου. Βάσια μου, κοίταξε να δεις. Εξάλλου με την αδερφή σου, στο είχα πει ότι δεν τράβαγε. Και δεν μπορούσα να είμαι άλλο μαζί της. Mm. Εξάλλου, όλη την ώρα εσένα σκεφτόμουν γιατί το ξέρεις. Αγάπη μου, όμως θα πρέπει να προσέξουμε, έτσι. Τώρα, ειδικά τον πρώτο καιρό, δεν πρέπει να το καταλάβει κανείς. Ε? Okay, ναι, τον πρώτο καιρό ίσως, αλλά αργά ή γρήγορα ξέρεις ότι θα πρέπει να της το πεις. Εντάξει, εντάξει. Άσε να κυλήσει λίγο καιρός και θα δούμε, ναι. Σου χαλάω, Χατήρη. Βάσκια μου. Έλα, Μανουλά. Για πού ετοιμάζεσαι, αγάπη μου. Θα πάω μια βόλτα. Μια βόλτα με ποιον? Σταμάτα τώρα. Έλα, αφού έχω μυριστεί πρόσωπο, πες τα τώρα. Καλά τώρα, είναι λίγο νωρίς ακόμα. Δεν θα σου πω τίποτα να μην το γρουσουζέψω. Η Μανούλα θα στο γρουσουζέψει. Έλα, ρε μαμά. Άσε με τώρα να βγω. Θα τα πούμε. Όταν θα έρθει η ώρα, θα τα πούμε. Εντάξει, εγώ τώρα θέλω να μάθω όμως. Έλα, μωρέ. Δεν θα σου πω τίποτα. Άντε, Μανούλα μου. Δεν μου λες, είναι καλό παιδί τουλάχιστον. Πολύ καλό παιδί. Σου αρκεί? Άντε, γεια. Καλά να περάσει με την ευχή μου. Η Βάσια θα έρθεις, δεν θα έρθεις. Θα τα πούμε, κοριτσάκι μου. Ξύπνησες κι εσύ. Γύρισες. Εδώ είσαι, Μανούλα. Κάτσε λίγο κάτω να μιλήσουμε. Γιατί, τι συνέβη? Εσύ να μου πεις τι συνέβη. Δεν καταλαβαίνω, Μανούλα, γιατί αυτό το ύφος. Μην κάνεις τη χαζή. Σε είδα με το Μιχάλη, αγκαλίτσες και φυλάκια. Δεν ντρέπεσαι, μωρέ. Τι παιδί έκανα εγώ. Η αδελφή σου είναι στα πατώματα και δεν μπορούμε να τη συνεφέρουμε και εσύ βγαίνεις με το Μιχάλη. Μαμά, στάσου λίγο. Τι να σταθώ, μωρέ. Τι να σταθώ. Είναι για να σταθώ. Είναι κατάσταση αυτή. Δεν σκέφτεσαι ότι αν το μάθει η αδελφή σου θα έχουμε προβλήματα? Μπρε, μαμά, άσε με να σου μιλήσω. Με το Μιχάλη τα έφτιαξα πολύ καιρό αφού χώρισε την Αθηνά. Τι λες, και δεν θα το πιστέψω. Έτσι είναι. Μετά από πολύ καιρό με πήρε ένα τηλέφωνο. Εγώ νόμιζα ότι θέλει να μου μιλήσει για την Αθηνά. Τον συνάντησα και εκείνος μου είπε ότι είναι πάρα πολύ ερωτευμένος μαζί μου. Εδώ και πάρα πολύ καιρό. Και να σου πω κάτι, μαμά. Είμαι κι εγώ πάρα πολύ ερωτευμένη πια. Είμαι πολύ ευτυχισμένη. Έχω βρει έναν άνθρωπο που να με αγαπάει και να με φροντίζει. Άσε με να το ζήσω. Βρίσκομαι σε δίλημα, δεν ξέρω τι να κάνω. Να τα πω όλα στη μικρή μου κόρη. Ή να μου πω τίποτα και να βοηθήσω τη μεγάλη για να μην μείνει στο ράφι. Η μαμά το ράφι. Το ράφι η μαμά. Τραγικό ερώτημα. Λοιπόν, επίσης δεν μ' αρέσει ενέτη 2021 να ακούμε μια κοπέλα θα μείνει στο ράφι σε όποια ηλικία και να είναι. Δεν είναι ωραίο. Μπορεί μια γυναίκα να μην θέλει να πατευτεί καθόλου. Είναι δικαίωμά της. Τι είναι αυτό, θα μείνει στο ράφι και θα μείνει στο ράφι? Είναι η πίεση των μανάδων. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην το μάθει η μικρή. Αργά ή γρήγορα θα και το μάθει. Και το 82% αυτό ψηφίζει, κυρία Μάρα. Μας το πει και αυτό θα πάμε να δούμε.
Αθηνά. Έλα, μαμά. Πώς είσαι, κοριτσάκι μου. Πώς να είμαι, είμαι κενή, ρε, μαμά. Είμαι κενή. Έκανα όνειρα με τον Μιχάλη. Σε καταλαβαίνω, αλλά πρέπει να σου πω κάτι. Τι? Είναι δύσκολο, αλλά πρέπει να το ξέρεις. Καλύτερα να ξέρεις την αλήθεια από μένα, παρά να το μάθεις ξεφνικά. Ποια αλήθεια, μαμά. Τι λες. Ο Μιχάλης. Ναι. Έχει κάνει σχέση με την αδελφή σου. Τι λες. Μαμά. Τι λες. Αυτό που άκουσες. Τους είδα στον δρόμο να φιλιώνται, να αγκαλιάζονται και της το είπα και το παραδέχτηκε. Πώς μου το έκανε αυτό η αδελφή μου. Άκουσα, άκουσα, σε παρακαλώ. Έκαναν σχέση πολύ καιρό μετά που χωρίσατε. Αλλά πρέπει να το ξέρεις. Καλύτερα να το ξέρεις από μένα, παρά να το μάθεις ξαφνικά. Και μου το λες έτσι απλά, ρε μαμά. Πώς μου το έκανε αυτό. Κοίταξε, είχατε χωρίσει. Με κάποια θα έκανε σχέση. Αυτή είναι η αδελφή σου τώρα και... Αλλά απαράδεκτη στάση της μητέρας. Τι να κάνει, πάει να δικαιολογεί στα δικαιολόγητα. Το κάνουν οι γονείς. Τι να κάνει, και αυτή είναι σε δύσκολη θέση. Ναι, αλλά και τα δύο παιδιά της. Τι να κάνει όμως. Κάποιο είναι το που λένε της. Δεν πάει έτσι. Τώρα οι γονείς δεν ξεχωρίζουν τα παιδιά. Δεν είμαι γονιός, αλλά. Λοιπόν, κυρία Μάρα μου, θέλω να σας πω για την τηλεφωνική που έρχεται. Μας έχει προβληματίσει πάρα πολύ. Γιατί πάλι έχει να κάνει με δύο αδελφές. Οι οποίες όχι μόνο διεκδικούν τον ίδιο άντρα, αλλά θα αποκαλυφθεί και ένα τεράστιο μυστικό. Λοιπόν, η κυρία περιμένει στη γραμμή μας. Πάμε σε διαφημίσεις. Σε πολύ λίγα λεπτά ακούμε την ιστορία της Σίας. Παρακαλώ. Ωραία. 2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. 2-11-2-12-20-69. Οι γραμμές ανοίγουν σε λίγο για τις δικές σας σχέσεις ζωής. 2-11-2-12-20-69. Δεν έχω ιδέα που γυρίζεις τελευταία σε ποια χείλη τα δικά σου σκορπά. Εδώ είμαστε, αγαπημένοι μου φίλοι και αγαπημένες μου φίλες. Έχουμε τη Σία, 32 ετών, είναι 30. 32. Καλά ακούω. Έχω χάσει όχι, δεν βλέπω, δεν ακούω όλα τα περίεργα. Μια χαρά είσαι. Λοιπόν, Σία μου, καλησπέρα. Σε ακούμε, Σία μου. Καλησπέρα, Κατερίνα μου. Τι καλησπέρα κάνεις? Και σε όλη την ομάδα σου. Προσπαθώ. Και εμείς. Σε ακούμε, λοιπόν. Θα ήθελα να πω το πρόβλημά μου για να μου δώσετε τη συμβουλή σας. Ναι. Σας καλώ από επαρχία, αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω να αναφέρω το μέρος. Ναι, ναι, εννοείται. Ποτέ δεν αναφέρω. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Είμαι 2 χρόνια παντρεμένη και έχω ένα αγοράκι 2 χρονών. Πριν παντρευτώ μάλλον με τον σύζυγό μου, είχα 4 χρόνια σχέση μαζί του. Όλα αυτά τα χρόνια, λοιπόν, συγγνώμη κιόλας για τη συγκίνησή μου, αλλά έχω περάσει πολλά, θα σας πω μέχρι το τέλος. Ακουγόντουσαν φήμες ότι ο άντρας μου τα είχε με την αδερφή μου. Ναι. Δεν μου το είχαν πει κατά μούτρα και δεν είχα δώσει σημασία, γιατί όπως καταλαβαίνετε, στο χωριό ασχολείται ο ένας με τον άλλον. Συγγνώμη. Εγώ έμενα με τη μητέρα μου και με την αδερφή μου τότε, που ήταν 8 χρόνια μεγαλύτερη μου. Μετά από εκεί και ύστερα έφυγα εγώ, αφού παντρεύτηκα με τον σύζυγό μου, και πήγα στο διπλανό χωριό. Αλλά τα σχόλια και τα κουτσομπολιά συνεχιζόντουσαν ότι τα είχε η αδερφή μου με τον άντρα μου και έκανε πλάτη η μητέρα μου. Δεν άντεξε, Κατερίνα μου. Και πήγα και τους έπιασα και τους δυο. Και αυτοί μου είπανε να μην δίνω σημασία, γιατί όπως καταλαβαίνουμε στο χωριό λένε διάφορα. Ο άντρας μου πήγαινε ερχόταν στο χωριό για να βλέπει την οικογένειά του. Πριν λίγες μέρες, λοιπόν, συγγνώμη, Κατερίνα μου. Σία μου, θέλεις να μιλήσουμε σε λίγο, θες να πεις λίγο νεράκι? Όχι, λίγο νεράκι θα ήθελα, ευχαριστώ. Αν έχεις κοντά σου, γιατί εγώ δεν μπορώ να στο φέρω εκεί. Ναι, ναι, ευχαριστώ, συγγνώμη, είμαι πολύ ταραγμένη. Θες να μιλήσεις, είσαι σίγουρη, θες να το κλείσουμε και να βγάλουμε κάποιο άλλο? Όχι, 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 όχι. Είσαι σίγουρη? Ωραία. Βεβαίως. Ωραία, συνεχίζω. Λοιπόν, ήρθε η αδερφή μου προχθές και μου είπε ότι είναι έγκυος. Αλλά εγώ ήξερα ότι δεν είχε καμία σχέση.
και μου είπε κατάμουτρα ότι είναι έγκυος με τον άντρα μου. Και ότι όλα αυτά τα κουτσομπολιά που γινόντουσαν όλο αυτόν τον καιρό ήταν αλήθεια. Ήταν αληθής. Ναι. Και μου είπε ότι δεν πρόκειται να ρίξω τον μωρό και να χωρίσω τον άντρα μου, γιατί είναι 40 χρονών αυτή τη στιγμή και είναι η τελευταία της ευκαιρία αυτή να αποκτήσει οικογένεια. Συγγνώμη για την ταραχή μου. Και μου ζήτησε να τον χωρίσω και να μου δώσει χρήματα για να τον αφήσω και να συνεχίσει αυτή μαζί του. Της είπα ότι δεν υπάρχει αυτή η περίπτωση, γιατί εγώ αυτή τη στιγμή είμαι στο δεύτερο παιδί έγκυος. Α, είσαι έγκυος. Από τον άντρα σου κι εσύ. Μάλιστα. Πω. Είναι το Άγιο Πνεύμα. Πω. Ναι. Πω. Για πες. Πω. Λοιπόν, αλλά αυτή τη στιγμή φοβάμαι μην τυχόν δελεάσει τον άντρα μου με τα χρήματα και με αφήσει. Έχει λεφτά η αδελφή σου κι εσύ, δεν έχεις? Έχει από την πρίκα της. Προφανώς. Πήρε, τι να κάνω. Είναι επαρχία, είναι κάτι θα... Ναι. Θα πήρε παραπάνω από τη σειρά. Μάλιστα, για ολοκλήρωσε αυτή την ιστορία σου. Αυτή ακριβώς. Ωραία. Αλλά αυτή τη στιγμή εγώ δεν μπορώ να ανταπεξέλθω μόνη μου με δύο παιδιά, όπως καταλαβαίνετε. Εσύ σκέφτεσαι κάτι να κάνεις. Τον αγαπάω τον άντρα μου. Ωραία, αγάπη. Τον αγαπάω. Σε καταλαβαίνω. Και δεν θέλω να τον αφήσω με τίποτα. Αυτή τη στιγμή και εσύ και η αδελφή σου είστε έγκυος από τον ίδιο άντρα, από τον άντρα σου. Σκέφτεσαι κάτι να κάνεις. Για να δώσουμε το λόγο στην κυρία Μάρα. Δεν θέλω να τον αφήσω, κυρία Κατερίνα μου. Δεν θέλω. Κατερίνα. Συγγνώμη. Κυρία Μάρα μου. Θα εκπλαγείς, κυρία Καινούργιο, γιατί εγώ αυτό το κορίτσι το ξέρω. Είχε έρθει και μη είχε βρει. Κυρία Μάρα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήθελα να το πω, αλλά δεν ήξερα πώς θα την δράσετε. Είχες κατέβει παλιά στην Αθήνα, είχες πάει... Δεν είναι το όνομά της, βέβαια, αλλά εντάξει, πολλά κορίτσια δίνουν άλλο όνομα και καλά κάνουν. Δεν είναι το όνομά της. Σας αγαπώ πάρα πολύ, μου έχετε συμπαρασταθεί πάρα πολύ, κύριε. Δεν είναι. Για να σου αποδείξω ότι σε θυμάμαι... Ευχαριστώ. Θα σου πω ένα πράγμα, ότι μέσα στην πρίκα της αδελφής σου είναι και το κεντρικό καφενείο στην πλατεία του χωριού. Ναι. Ακριβώς, κύριε Μάρα μου. Θα ήθελα πολύ δεν να ήξερα, συναντήσω. Έχουμε καιρό να τα πούμε. Πάρα πολύ καιρό. Αλλά δεν ήξερα ότι τώρα είσαι έγκυος. Είμαι το δεύτερο. Και πολύ λυπάμαι που αυτές οι φήμες που κουβεντιάζαμε τότε αληθεύουν. Αλλά θα μου πεις, όπου υπάρχει καπνός, κάπου υπάρχει και φωτιά. Έτσι. Παιδιά, όποιος έχει ζήσει σε χωριό, και εδώ μιλάμε για ένα μικρό χωριό, ξέρει πολύ καλά πως όλοι τα ξέρουν όλα. Και κυρία Μάρα μου, θα ήθελα να έρθω να σας συναντήσω, να έρθω να σας αγκαλιάσω, να μου δώσετε τις συμβολές. Δεν μπορώ άλλο. Ναι. Λοιπόν, δεν έχω να τρελαθώ. Αυτό ποτέ. Όλο το χωριό, λοιπόν, παιδιά, ήξερε πως η αδελφή της τα είχε με τον άντρα της. Να καταλάβω κάτι, και... Σία, τα είχε με τον άντρα σου πριν καν παντρευτείς εσύ με τον άντρα σου. Ακριβώς. Έτσι μου παραδέχτηκε. Ναι. Και εσύ με το ήξερες και με όσον τον ύπνο του δικαίου. Ακριβώς, γιατί και η μητέρα μου... Το κάλυπτε. Ακριβώς. Και λοιπόν, στην υπαρχία αυτό γιγαντώνεται. Τώρα έχουμε να κάνουμε κάτι πολύ δύσκολο. Αυτά τα τρία βρέφη... Το αγοράκι που έχει και αυτά τα δύο που κυοφορούν οι γυναίκες αυτές έχουν τον ίδιο πατέρα. Κυρία Μάρα, ξέρετε το χωριό... πόσο πολύ τον αγαπάω τον άντρα μου. Δεν ωραία, θέλω Σία, να τον αφήσω. Λες μου κάτι σημαντικό. Αυτός τον έπιασες και του τόπες, του μίλησες, τι σου είπε? Όχι. Στις φήμες που ακουγόντουσαν τότε τον έπιανες και του λέγες ακούγονται... Ότι δεν ισχύουν. Έλεγε. Ότι δεν ισχύουν. Δεν ισχύουν. Ελάτε, παιδιά, δεν ισχύουν. Τώρα δεν μπορώ να τον πιάσω, να του πω ότι ήρθε και μου το είπε η ίδια μου. Γιατί δεν μπορείς να τον πιάσεις, να του το πεις? Το εντυπωσιακό είναι ότι αγαπάς έναν άνθρωπο... Θα το πεις. Ο οποίος έχει πληγώσει με τον χειρότερο τρόπο. Τζορτζέλα, συγγνώμη. Α, παιδιά, εγώ αυτό είναι από τις πιο συγκλονιστικές ιστορίες που ακούμε. Έχουμε πάρα πολλά τηλέφωνα. Κυρία Μάρα μου, να υποδεχτούμε και γραμμές. Γίνεται πανικός πάνω. Έχουμε την Παρασκευή. Πόσο ετών είναι στη γραμμή μας? 39 ετών και θέλει να σου μιλήσει. Παρασκευή μου, σε ακούμε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Σία μου. Καλησπέρα σου. Καταρχήν, κουράγιο για όλο αυτό που περνάς. Και αν χρειαστείς μια βοήθεια με το παιδάκι σου για να γεννήσεις, κατά το σπίτι μου είναι ανοιχτό.
Χρυσό. Το πρόβλημα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά να, το πρόβλημα είναι ότι δεν θέλω να χαλάσω την οικογένειά μου. Ναι, το ξέρω αυτό, αλλά για να ηρεμήσω το λέω ψυχολογικά, γιατί δεν κάνεις την κατάσταση που είσαι. Γλυκά που είσαι, Παρασκευή μου. Αν χρειαστείς μια βοήθεια οτιδήποτε, το σπίτι μου είναι ανοιχτό. Τι καλή γυναίκα. Ναι. Σπάνια το λέει αυτό κάποιος. Κανείς δεν θα αγαπούν οι τρίτοι και οι δικοί σου άνθρωποι να μην συμπαραστέκονται. Αυτό είναι λες το πρόβλημα. Λες και είναι μέλος του συλλόγου. Καλά, καμιά φορά. Τα πολύ δύσκολα, η οικογένεια δεν είναι δίπλα και οι άνθρωποι... Ναι, ακριβώς, Κατερίνα. Η οικογένεια έτσι μπορεί να μην είναι δίπλα, αλλά από άνθρωπους που δεν ξέρουμε, μπορούν να γίνουν οι πιο δικοί μας. Παρασκευή, θες να δώσεις κάποια συμβουλή στην παρούσα φάση, γιατί τον θέλει τον άντρα της, έχει κι άλλο παιδί μαζί του, μην το ξεχνάμε αυτό. Η μόνη που δεν φταίει. Εγώ θα έλεγα να μην χωρίσει, να τον πιάσει στα ίσια, να του πει, ξέρεις κάτι, δει αδερφή μου από εδώ, το και το. Και από εκεί και πέρα, αν είναι άντρας πραγματικός, θα κάνει πέρα την αδερφή της και θα συνεχίσει, γιατί η γυναίκα είναι έγκυος, το δεύτερο παιδί. Και η αδερφή της όμως είναι έγκυος και θα γεννηθούν και τα αδέρφια ξαδέρφια. Καταλάβατε τι γίνεται. Αλλά αν ήταν σωστό άντρας, δεν θα το έκανε αυτό. Τα ξαδέρφια. Τι έγινε τώρα. Τώρα τι κάνουμε. Εδώ είναι το θέμα. Κυρία Μάρα μου, το μόνο που μπορώ να πω είναι κουράγιο. Ό,τι πει η κυρία Μάρο πάντως. Πολύ δύσκολος κλήρος της Έλα και της κυρίας Μάρα σήμερα, γιατί αυτό το θέμα είναι εξαιρετικά λεπτό και δύσκολο. Πάρα πολύ. Κοίτα, πριν δώσουμε το λόγο στην κυρία Μάρα. Ξέρω τα κορίτσια και ξέρω και περισσότερες λεπτομέρειες, γιατί έτσι μου ήρθε λίγο σοκ, τώρα το θυμάμαι. Είχα πάντα ένα σκοτεινό σημείο. Πώς είπες το όνομά σου εδώ, Σία. Σία. Για ποιο λόγο αυτός ο άντρας επέλεξε τελικά εσένα να παντρευτεί και έτσι όχι τη μεγάλη. Έτσι, σωστό. Αφού τα έχει αφού από πριν. Δεν μπορεί να την αφήσει. Αφού τώρα, τα παιδί από μου, με ποια συναισθήματα μια γυναίκα πλαγιάζει με αυτόν τον άντρα όταν ξέρει ότι πάει και με την αδελφή της. Λες ότι τον αγαπάς. Τι να αγαπήσεις βρε από αυτό το λαμόγιο. Αλήτης. Έχει κι άλλο ένα παιδί και περιμένει και έχει και μωράκι στην κοιλιά της, κυρία Μάρα μου. Πιστεύω και είμαι μαζί σου σε αυτό ότι μου λάρωσες. Δεν θα μου πάρεις εσύ τον άντρα. Mm. Το έχω πει κι εγώ αυτό. Όταν μου λαρώσω, κλάψε κόσμο. Εγωιστικά και δηλαδή. Και ποια είσαι εσύ να μου πάρεις τον άντρα που θα μπεις μέσα. Κούκλα, εγώ σε αυτό είμαι μαζί σου. Θα κρατήσουμε αυτή την οικογένεια. Ναι. Αυτός είναι υποχρεωμένος να είναι πατέρας στα παιδιά σου, αλλά συναισθηματική απόσταση θα έχεις. Και είναι υποχρεωμένος να είναι και πατέρας του ανιψιού σου. Πώς γίνεται αυτό, κύριε Μα ποιο χωριό είναι αυτό, βρε, οι άγριες μέλισσες. Ναι, είναι υποχρεωμένος. Θα πρέπει να αναγνωρίσει αυτό το παιδάκι και να παίξει το ναι, ρόλο του. Αλλά υπάρχει πατέρα και μια αδελφή που μπορεί να τον διεκδικήσει. Εδώ τι κάνουμε, κύριε Με τα χρήματα. Εγώ δεν έχω ναι χρήματα, δυστυχώς. Δεν θα πουληθούμε, κοπέλα μου. Δεν πουλιόμαστε, ούτε πουλάμε τα παιδιά μας. Ναι, αλλά αυτός θα πουληθεί. Έχει πουληθεί ήδη αυτός, έχει κυρία Μεμαρίδη. Μα γι' αυτό είναι με την αδερφή, επειδή εκεί είναι το μέλι το οικονομικό. Λοιπόν, έχω στη γραμμή μου και την Κατερίνα 31 ετών. Έχει σπάσει κυριολεκτικά το τηλεφωνικό μας κέντρο πάνω. Να ακούσουμε και την Κατερίνα. Έχουμε πολλές κυρίες. Απλά δίνουμε πιο πολύ λόγο στην κυρία Μάρα, που μπορεί να βοηθήσει. Εννοείται. Λοιπόν, Κατερίνα μου, σε ακούμε και εμείς και εσύ από τη γραμμή. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι, Σία μου. Ναι. Κορίτσι μου γλυκό. Έχω μείνει άναυδη, τρέμω ολόκληρη. Έχω μπει στη θέση σου. Πραγματικά, φύγε από αυτόν τον άνθρωπο εσύ. Πώς θα φύγω με ένα παιδί. Αυτό θα κάνουμε, θα φύγουμε, όχι τώρα. Αγάπη μου, ζω και εγώ σε μια τραγική κατάσταση. Πίστεψέ με, και εγώ με το σύζυγό μου δεν είμαι καλά. Είμαι σε θύματα. Είμαστε θύματα, κορίτσι μου. Δεν μπορούμε να πιστεύουμε ότι αυτοί οι άνθρωποι ξαφνικά θα αποκτήσουν συνέστημα. Ότι θα αγαπήσουν τα παιδιά τους από τη μια μέρα στην άλλη όπως τα αγαπάμε εμείς. Δηλαδή, γιατί η μητέρα μου κάλυψε την αδερφή μου και δεν μπορούσε να υποστηρίξει εμένα. Γιατί είναι εκείνο και η μητέρα σου. Είναι μια άθλια γυναίκα. Τι αγαπάει το ένα της παιδί περισσότερο από το άλλο. Ναι. Είναι παράπονο. Κοντεύω να τρελαθώ. Και εγώ έχω παράπονο από τον πατέρα μου. Και εγώ μεγαλώνω δύο παιδιά μόνη μου. Και τον αδερφό μου τον έχει στα ύψη. Η μαμά προτιμάει τον αδελφό, ε.
Ακριβώς. Παρακολουθώ κάθε μέρα αυτή την εκπομπή. Έχω πέσει άπειρες φορές από τα σύννεφα. Είναι δεύτερη φορά που επεμβαίνω σε γραμμή. Κορίτσι μου, σώζε τον εαυτό σου. Εμένα μου είπε μία ψυχολόγος ότι το σπίτι, το κρεβάτι, για το παιδί μου είμαι εγώ. Και για να σωθώ εγώ πρέπει να σώσω τον εαυτό μου και τα παιδιά μου από αυτή την άθλια κατάσταση που βιώνω κι εγώ. Ποτέ δεν θα αγαπήσουν αυτοί οι άνθρωποι τα παιδιά τους. Είναι συμφεροντολόγοι και όπως τους λέει και ένας γνωστός μου, κηδίνες. Έτσι είναι. Κοίτα να σώσεις τον εαυτό σου. Τα παιδιά έχουν ανάγκη τη μάνα. Πατέρας, τέρας. Να το πω στον πατέρα. Να το πεις, κορίτσι μου, και να με πάρεις να αφήσω και το τηλέφωνό μου να μιλάμε κάθε μέρα και να τους απρίψουμε μαζί στη Μούρη. Ευχαριστώ πολύ. Μπράβο, κούκλα. Είναι το τηλέφωνό μου στο τηλεφωνικό κέντρο. Εγώ μιλάω με κακοποιημένες γυναίκες που σου μιλάω. Χαίρομαι, θα ήθελα. Δεν είμαστε μόνες μας. Ευχαριστούμε πολύ, είναι πολύ σημαντικά αυτά που πες, Κατερίνα μου. Κρατάμε το τηλέφωνο σου πάνω. Καλέ, λες και βρίσκομαι στο σύλλογο. Να ακούσουμε και τη Μαρία που είναι μικρή σε ηλικία 22 ετών και να δώσουμε και το λόγο στην κυρία Μάρα. Μαρία μου, σε ακούμε. Ναι, καλησπέρα. Καλησπέρα. Θα ήθελα να πω συγχαρητήρια για την εκπομπή σας αρχικά. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, εγώ συμφωνώ απόλυτα και με την κυρία Μάρα και με την Κατερίνα. Εσύ, άμα με ακούς, σε παρακαλώ πάρα πολύ να έχεις κουράγιο και με την αδερφή σου κυρίως, γιατί είναι η οικογένειά σου, πρώτα η αδερφή σου είναι η οικογένεια και μετά είναι ο άντρας σου. Αλλά σε αυτή τη φάση θα πρέπει να τους βάλεις ανάποδα. Κυρίως να φύγεις όσο περισσότερο μπορείς από τον άντρα σου. Κυρία είναι δύσκολο. Το καταλαβαίνω πώς το λέτε. Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά είναι πολύ δύσκολο. Το ξέρω, κορίτσι μου, το ξέρω. Τον αγαπάω τον άντρα μου. Πόσα παιδιά έπεσε πριν ότι έχει αδερφή σου? Η αδερφή μου τώρα είναι έγκυος. Τώρα είναι έγκυος. Πόσα παιδιά έχεις από τον άντρα σου? Έχει ένα και περιμένει το ένα. Μαρία μου, συγγνώμη, αλλά δεν μπορούμε να συνεχίσουμε άλλο, γιατί θέλω να δώσω το λόγο στην κυρία Μάρα να δώσει μια συμβουλή και μετά θα μιλήσουν ούτως ή άλλως οι δυο τους. Κυρία Μάρα. Ωραία. Λοιπόν, καταρχήν να σου πω ότι το τηλέφωνό μου το έχεις. Το και έχω, μόλις τελειώσει η εκπομπή θα με πάρεις να τα πούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μάρα μου. Το διατάφτα. Ας μην αναλωθούμε τώρα να κρίνουμε αυτόν τον άντρα που έχεις, το βλάκα και που είναι και συναισθηματικός απατεώνας. Θα δούμε τι θα κάνουμε. Εγώ δεν πιστεύω ότι πρέπει να πουληθούμε στην αδελφή επειδή εκείνη θέλει να σε βγάλει από τη μέση. Θα είσαι βράχος και θα σηκωθείς κέρβερος για τα παιδιά σου. Χίλια ευχαριστώ, κυρία Μάρα μου. Κοιτάμε το σύζυγο. Κάτσε σκέψου ότι αυτόν στην ουσία δεν τον αγαπάς, απλώς είναι ένας εγωισμός και μαζί σου να μην διαλύσει η οικογένεια. Μάλιστα. Και σιγά σιγά θα αποχωρήσουμε από αυτό το γάμο μόλις μεγαλώσουν. Ωραία, μιλάτε και οι δυο σε πολύ πολύ λίγο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ και πάρα πολύ. Έλα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Για να δεν μπορώ άλλο σήμερα, δεν αντέχω άλλο. Πάμε στην άλκηστη, να αλλάξουμε θέμα. Πάμε σε ομορφιές, και τόσο όμορφη σήμερα με τα κόκκινα, γιατί περιμένεις τον Άγιο Βαλεντίνο. Έτσι. Και εμείς ξέρεις τι στα ντόκτωρ πριν γιορτάζουμε τον Άγιο Βαλεντίνο. Και ξέρεις τι θέλω να σου πω φέτος. Φέτος που του Αγίου Βαλεντίνου θα είμαστε μέσα στο σπίτι, μπορεί να είμαστε και πολύ μέσα στο σπίτι, από ό,τι διαβάζω τώρα στα sites. Πάμε για ολικό. Γι' αυτό θέλω να περάσω ένα μήνυμα. Πόσο σημαντικό είναι να είμαστε γενναιόδοροι με τον εαυτό μας. Και κάτι άλλο θέλω να πω εγώ. Να πάμε να κάνουμε τις ωραίες θεραπείες, γιατί θα είμαστε άβαφες εκείνες τις μέρες. Οπότε μην προτείνουμε επαγγελματικά μακιγιάζ. Να λάβει το πρόσωπό μας, να βάλουμε ένα ωραίο φόρεμα και να γιορτάσουμε τον αγαπημένο μας, οι δυο μας. Έλα, αγαπημένο. Και τον εαυτό μας. Έτσι, έτσι. Γιατί πρέπει να μάθουμε να είμαστε γενναιόδοροι με τον εαυτό μας. Και δίνεις ένα πολύ ωραίο δώρο για το No Makeup Challenge. Δίνει ένα μαγικό δώρο που θα δώσει πολύ μεγάλη λάμψη σε όλο το πρόσωπο. Γιατί αυτή η ιατρική θεραπεία έχει όλα τα στάδια της αντιγύρανσης και μπορείτε να κάνετε σήμερα τη θεραπεία, να καλέσετε στο 210-80-10.000 για την Αθήνα και στο 256-254 για τη Θεσσαλονίκη και να κάνετε μια ολοκληρωμένη τέτοια εφαρμογή. Θέλω να σας παρουσιάσω σήμερα στο No Makeup Challenge μια αγαπημένη φίλη, έγινε φίλη, η Άννα η Παπαθωμά, ήρθε κοντά μας, είχε πολύ μεγάλα προβλήματα στο πρόσωπό της, είχε σημάδια από ακμή, είχε χαλαρώσει. Όμως ήταν μια γυναίκα που ήθελε να διατηρήσει αυτή την εικόνα, να αρέσει στον εαυτό της τον καθρέφτη. Έτσι λοιπόν ξεκινήσαμε τη διαδικασία του skin tag μαζί, δηλαδή μια μη επεμβατική διαδικασία ανόρθωσης του προσώπου στα πιο δύσκολα σημεία.
Δηλαδή εδώ. Εδώ που αρχίζει και χαλαρώνει, όσο σκύβουμε, όσο περνούν τα χρόνια, όλα τα fat patch πηγαίνουν προς τα κάτω. Έτσι λοιπόν σας δείχνω τα στάδια πώς κάναμε το skin tag, δηλαδή πήγαμε και κάναμε τρεις ανωδικές κινήσεις και ανεβάσαμε τις περιτονίες προς τα πάνω με έναν τελείως φυσικό τρόπο. Το skin tag πηγαίνει και επαναπροσδιορίζει τα χαρακτηριστικά του προσώπου προς τα ζυγωματικά, εκεί δηλαδή που είναι φυσικά σε μικρότερη ηλικία. Έτσι λοιπόν δεν έχουμε αλλοιωμένα χαρακτηριστικά, αλλά έχουμε τον καλύτερό μας σε αυτό. Κάνοντας το skin tag, διεισδύουμε και κάποιες ουσίες, όπως είναι η ρετινόλη, TCA. Που είναι εξαιρετική για αυτήν την περίοδο, να πούμε, η ρετινόλη. Ναι, γιατί τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος να δουλέψουμε. Και έχεις και, επειδή έχω κάνει αυτή τη θεραπεία τύπου, που ουσιαστικά σου κάνουν... αυτή δεν μου έχεις κάνει. Αυτή που κάνουν, ορθώνει όλο το πρόσωπο. Ναι, 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 που είναι πάρα πολύ. Με ένα μηχάνημα, είναι, μπορείτε να το κάνετε από 18 χρονών. Να πούμε ότι προσέξτε την ποιότητα της ρετινόλης που σας βάλουν στο πρόσωπο. Ναι. Το πριν έχουν εξαιρετική ποιότητα ρετινόλης και την ποσότητα. Γιατί η ρετινόλη ουσιαστικά μπορεί να αναπλάσει το δέρμα, αλλά όχι να το ξεφλουδίσει τελείως και να το γδάρει. Δεν ξεφλουδίζει καθόλου στην θεραπεία. Μπράβο, μπράβο, αυτό εδώ μπορεί να δει μια πιο μεγάλη κυρία, ναι, που κάναμε το skin tag, η κυρία Στιβαχτοπούλου. Mm-hmm. Μια ωραία γυναίκα που είχε χαλάρωση όμως. Έρχεται από το Αίγιο, ήρθε λοιπόν, έκανε το skin tag. Πάμε να δούμε τα βήματα πώς κάναμε. Το skin tag λοιπόν πήγε και τάγκαρε όλους τους πάλι την περιτονία προς τα πάνω. Διεισδύσαμε αυτά τα καταπληκτικά αντιοξειδωτικά που έχουμε μαζί με ρετινόλη. Το μείγμα που βάζουμε στο skin tag είναι πολύ καθοριστικό για να δώσει μια πολύ μεγάλη λάμψη στο πρόσωπο. Και σε δεύτερο επίπεδο να πάμε να χειριστούμε και τις ρητίδες που υπάρχουν στην ινοπαριακή, στη θλίψη, αλλά και γύρω από τα μάτια. Νομίζω ότι αυτά τα τρία σημεία είναι που κάθε γυναίκα θέλει να βελτιώσει. Και τώρα είναι η κατάλληλη περίοδος, γιατί πρώτον έχουμε χρόνο. Δεύτερον, γιατί έχουμε μια μοναδική προσφορά που μπορείτε να καλέσετε και να κερδίσετε αυτό το Valentine gift για σας, όπου καλώντας στο 210-80-10.000 για τη Θεσσαλονίκη και στο 256-254 για τη Θεσσαλονίκη, αλλά και για όλη την Ελλάδα, την Κρήτη, την Πάτρα, την Κόρινθο, μπορείτε να κάνετε την ολοκληρωμένη εφαρμογή και θα σας δώσει μια τεράστια λάμψη και να πείτε για πρώτη φορά ότι αυτός ο Βαλεντίνος είναι πια για μένα. Θέλω να περάσω ένα μήνυμα αγάπης από τον Dr. Πίνου σε όλο τον κόσμο, ότι πρέπει να εκπαιδεύσουμε τον εαυτό μας, τα παιδιά μας, τις φίλες μας, ότι να κοιτάμε τον εαυτό μας στον καθρέφτη και να λέμε ναι, σ' αγαπώ και είμαι γενναιόδορη για σένα. Λοιπόν, κλείνουμε το ραντεβού μας. Κάνεις αυτό το πολύ ωραίο δώρο και να πούμε ότι αυτή η θεραπεία ουσιαστικά δεν χρειάζεται ούτε αποθεραπεία, είναι μη επιβατική, μη ενέσιμη και μπορεί να το κάνει και μια κοπέλα μικρής ηλικίας. Μπορεί να έχει ένα θεματάκι λίγο με κύκλους, με οτιδήποτε. Δώσει μια τεράστια λάμψη, είναι ένα τελείως φυσικό highlight. Πολύ ωραία. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Happy Valentine, λοιπόν. Happy Valentine, είσαι κούκλα σήμερα με αυτό το κατακόκκινο. Φανταστική, μου φτιάξει τη διάθεση. Ήμουνα σήμερα, άστα να πάνε. Λοιπόν, πάμε σε διαφημισούλες και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγα λεπτά. Μου τηλεφέρετε, αυτή η ιδιαίτερη μέρα σήμερα είναι κάποιες δισεκομπές που λες είναι λίγο δύσκολες. Στεναχωριέσαι, πιέζεσαι. Απλά κάποιες φορές δείχνεις κάποια γεγονότα και παραθέτεις κάποιες καταστάσεις και αυτό πρέπει να κάνεις. Τέλος πάντων, λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. Και εμείς. Ευχαριστούμε και εμείς. Θα τα πούμε αύριο, 10 παρα 10, φιλάκια πολλά. Γεια σας. Πες μου τι περίμενες εσύ να έχεις πει.